Κυρίες και κύριοι, ο Κώστας Χαρδαβέλας και οι συνεργάτες του ανοίγουν τώρα τις πύλες του ανεξήγητου. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Γεια σας. Ήρθαν λοιπόν οι ηθοποιοί, τους υποδεχθήκατε με το ερώτημα, κάνουν και μια ωραία υπόκληση. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Κύριε Φουράκη, να σας βλέπω ανοίγει η ψυχή μου, η καρδιά μου. Έχει έρθει και γυαλίζουν τα μάτια του. Με τον κύριο Φουράκη έχουμε ιστορίες εμείς ωραίες από τα νέα τότε. Πάλι μου πες αυτό το πράγμα, άστο κάτω. Είσαι γίνης από τον κύριο Φουράκη. Καλησπέρα σας, είμαι σε χαρούμενη διάθεση σήμερα γιατί μπήκαμε στην άνοιξη. Είμαι εδώ πέρα, η Όλγα βλέπετε εδώ πέρα με τα πρωτοκαλίτσες. Προς καλοκαιρινό βέβαια. Σαν τις πασχαλίτσες εκείνες που είναι οι πασχαλίτσες, ξέρεις. Καθαρά ανοιξιάτικο. Και τα ζουζούνια. Έτσι, τα πασχαλίτσα. Ο κύριε Γιάννη τα πράσινά του. Και εγώ σε ανοιξιάτικο στην. Και εμείς είμαστε εδώ πέρα κοντά σας κυρίες και κύριοι. Να κάνουμε ένα θέμα σήμερα έτσι ευχάριστο, αλλά θα δώσουμε και μια οριστική απάντηση σε ένα θέμα που μας είχε απασχολήσει πριν από 2,5 χρόνια περίπου. Είναι τα περίφημα παιδιά του 83. Ξέρετε, είχε γίνει μια έρευνα εκεί στο 2001-2002. Με χρηματοδότηση από την Ευρώπη, από ένα κέντρο ιατρικών ερευνών που έγινε στην Ελλάδα, έγινε στη Φιλανδία, στην Αγγλία. Στη Δανία. Στη Δανία. Τι ήταν αυτή η έρευνα λοιπόν? Επιλέξαν τα παιδιά που είχαν γεννηθεί τον Απρίλιο του 83 και τους βάλανε ορισμένα ερωτήματα. Μια ιατρική έρευνα. Μέχρι εκεί τα πράγματα ήταν πάρα πολύ καλά, γιατί ψάχναν να βρούνε τον τρόπο διατροφής τους, αν αθλούνται, εάν ζουν σε περιβάλλον σωστό κλπ. Κλπ. Ξαφνικά όμως, μέσα σε ερωτήσεις έρευνες, βρίσκουμε και 6-7 ερωτήσεις που έχουν σχέση με μεταφυσικές ιδιότητες των παιδιών αυτών. Δηλαδή, αν ακούνε φωνές περίεργες, εάν καταλαβαίνουν από μακριά τη σκέψη άλλων ανθρώπων, εάν κοιμούνται και βλέπουν κάποια περίεργα όνειρα. Και αυτό ήταν εντελώς διαφορετικό από το στίγμα της έρευνας, που το στίγμα της έρευνας ήταν καθαρά ιατρικό. Αντιλαμβάνεστε ότι οι γονείς των παιδιών ανησύχησαν. Γιατί επιλέγουν τα παιδιά που γεννήθηκαν τον Απρίλιο του 1983 και τους βάζουν και τέτοια ερωτήματα? Τι θέλουν να μάθουν για τον ψυχισμό των παιδιών αυτών? Μην σας απολογώ, κάναμε δύο εκπομπές πριν από 2,5 χρόνια, ακούσαν φοβερά γεγονότα. Υποβλήθηκαν μηνύσεις από κάποιους γονείς. Το θέμα ήταν στη Βουλή. Έτσι, κουβεντιάζεται στη Βουλή. Και εμείς σήμερα το βράδυ θα κάνουμε κάτι πάρα πολύ απλό και πάρα πολύ χρήσιμο, φαντάζομαι. Θα δώσουμε μια οριστική απάντηση τι ήταν αυτή η έρευνα που έγινε για τα παιδιά που γεννήθηκαν τον Απρίλιο του 1983. Ούτως ώστε να καθησυχάσουμε και τους γονείς και τα παιδιά αυτά που μας πήραν τηλέφωνο μετά και μας λέγανε τι συμβαίνει με εμάς, με αυτή τη γενιά των παιδιών, τι ιδιαίτερο είμαστε και μας ψάχνουν και γιατί μας ψάχνουν. Αυτά λοιπόν σήμερα το βράδυ θα ξεκαθαρίσουμε όλα. Υπάρχουν όμως δύο βασικά ερωτήματα τα οποία φαίνεται ότι στην έρευνά μας θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ. Το ένα και βασικότερο είναι το γιατί επιλέχθηκε η συγκεκριμένη γενιά των παιδιών του Απριλίου του 1983. Γιατί λοιπόν να επιλέξουμε ένα συγκεκριμένο μήνα και να μην πάρουμε κάποιον άλλον? Υπάρχει κάποια ιδιαίτερη σχέση για τα συγκεκριμένα παιδιά? Το δεύτερο επίσης πολύ σημαντικό ερώτημα είναι γιατί πέρα από τη σωματική υγεία των παιδιών και τη διατροφή, η οποία κατά κάποιο τρόπο μπορούσε να εξεταστεί με τα ερωτηματολόγια, τέθηκαν και ερωτήματα τα οποία αφορούν στην μεταφυσική, αν θέλετε, ικανότητα του κάθε παιδιού να προβλέπει το μέλλον, να διαισθάνεται κινδύνους οι οποίοι δεν γίνονται αντιληπτοί με τις 5 βασικές μας αισθήσεις. Και όπως ήταν φυσικό, από την αρχή που ξεκίνησε αυτή η ιστορία με τα παιδιά που γεννήθηκαν τον Απρίλιο του 1983, αρχίσαν να ενδιαφέρονται οι γονείς τους. Έρχονται ξαφνικά τα παιδιά, ανήλικα τότε, από το σχολείο στο σπίτι, με ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο, αν μη τι άλλο, είχε μέσα κάποιες ερωτήσεις που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν περίεργες εντός εισαγωγικών. Γρήγορα όμως, το ενδιαφέρον τους άρχισε να μετατρέπεται σε ανησυχία. Είχε να κάνει με την ανωνυμία των ερωτηματολογίων. Τους λέγανε ότι ό,τι γράψουν τα παιδιά τους θα είναι ανώνυμα και δεν θα αποκαλυφθούν ποτέ τα προσωπικά τους δεδομένα. Και ξαφνικά φτάνουν στο σημείο να ανακαλύψουν ότι το κάθε ερωτηματολόγιο έχει επάνω έναν συγκεκριμένο κωδικό. Ξέρετε, υπάρχει μια παραφιλολογία με το θέμα αυτό, που είναι αυτό που κυρίως ανησύχησε τους γονείς και εμάς και κάνουμε αυτή την εκπομπή που κάνουμε, ότι ίσως σχηματίζουν ένα αρχείο με προσωπικά δεδομένα κάποιων παιδιών. Γονιδιακό φακέλωμα ήταν. Γονιδιακό φακέλωμα, όπου τα παιδιά αυτά του Απρίλιου του 1983 μπορεί να εμφανίζουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Και άραγε, ποιοι θέλουν αυτό το αρχείο των προσωπικών δεδομένων? Δηλαδή, μια βάση προσωπικών δεδομένων για κάποια παιδιά που δεν είναι πια παιδιά, γιατί το 83 ήταν γύρω στα 15-16. Είναι πλέον παιδιά που τελειώνουν το πανεπιστήμιο ή έχουν ήδη τελειώσει. 24 περίπου ετών σήμερα. Όσο, πόσο? 24. Όχι, 24. Εδώ πέρα εμείς κοντεύουμε τα 50. Εμείς είμαστε 40. Θα ήθελα. Ναι.
Άμα ήταν 15 χρόνια το 83, βάλτε και άλλα 25 χρόνια. Όχι, γεννήθηκαν το 83, τώρα είναι 25 χρονών, όταν μοιράστηκαν τα ερωτηματολόγια. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Αυτά τα δούμε σήμερα. Θα δώσουμε μια πλήρη απάντηση οριστική γιατί επικοινωνήσαμε και με το Ευρωπαϊκό Κέντρο που ξεκίνησε την έρευνα αυτή. Στην οποία έρευνα, όπως ξέρετε, συμμετείχαν η Ακαδημία Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μια πάρα πολύ σοβαρή έρευνα. Αλλά εκεί που μας το χαλάνε το πράγμα λιγάκι είναι αυτές οι περίεργες ερωτήσεις για τις μεταφυσικές ιδιότητες των παιδιών. Πάμε λοιπόν σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα ξεκινήσουμε. Σε αυτή την πρώτη ανοιξιάτικη εκπομπή με τις πύρες του Ανεξήγητου θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε μια οριστική και τελική απάντηση για αυτό το μεγάλο θέμα των παιδιών που γεννήθηκαν τον Απρίλιο του 83. Συγγνώμη κύριε Χαρταβέλα, το οριστική. Έχει σημασία, ναι. Διότι δεν μπορεί να δοθεί επειδή γίνεται εισαγγελική έρευνα. Μάλιστα. Θα δώσουμε λοιπόν μία απάντηση. Οπότε έχουμε, δεν ξέρουμε τι θα βγει στην πορεία. Βγάζουμε την οριστική. Ναι, βλέπετε λοιπόν ότι έχει πάρει μια μεγάλη έκταση. Γίνεται εισαγγελική έρευνα. Έχει πάει στο θέμα, το θέμα στη Βουλή. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Που το έχουμε αγγίξει πριν από 2,5 χρόνια και προκαλέσαμε όλη αυτή τη διαδικασία. Σήμερα λοιπόν έχει δίκιο ο Σφουράκης, δεν μπορούμε να δώσουμε ίσως μια οριστική απάντηση. Η οριστική απάντηση θα μπορούμε να δώσουμε τα δικαστήρια ίσως. Εμείς θα δώσουμε πάντως, θα φωτίσουμε πάρα πολύ το θέμα αυτό. Προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο, επικοινωνώντας και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί με το θέμα αυτό, να δούμε γιατί έγινε αυτή η έρευνα. Και γιατί σε αυτή την έρευνα υπάρχουν αυτές οι ερωτήσεις που αφορούν ίσως με τα φυσικές ιδιότητες των παιδιών αυτών. Και γιατί τα παιδιά του Απρίλιο του 83 και όχι τα παιδιά του 84 ή του 83 ή του 82, ξέρω εγώ. Έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον. Μια έρευνα που ξεκίνησε σαν ιατρική έρευνα. Μπήκε στη μέση η Ακαδημία Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ξαρθήκανε ερωτήσεις. Επιλέχθηκαν κάποια παιδιά. Άρα για από ποιους και γιατί και πώς. Θα δείτε δηλαδή γονείς να λένε ότι ξαφνικά στο σπίτι μας ένα ερωτηματολόγιο απαντήσει τα ερωτήματα αυτά. Και σε άλλα παιδιά δεν πήγε αυτό το ερωτηματολόγιο. Γιατί άραγε. Όλα αυτά λοιπόν σήμερα θα τα φωτίσουμε. Γιατί ξέρω ότι υπάρχει μια ανησυχία μεταξύ των γονιών. Και τώρα που κάναμε ένα διάλειμμα, μια κυρία που είναι εδώ πέρα κοντά μας σήμερα, στους φίλους που είναι στην πλευρά αυτή, και μου είπε ότι εγώ έχω ένα παιδί που είναι του Απρίλιο του 83 που έχει πραγματικά κάποιες ιδιαίτερες ιδιότητες. Και με ρώταγε ανήσυχη τι σημαίνει αυτό, και αν μπορεί να συμβαίνει και αν έχει γεννηθεί λίγες μέρες αργότερα ή λίγες μέρες νωρίτερα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας. Είχε κάνει κάποια ερώτηση εντύπωση που τη θυμάσαι και μπορείς να μας πεις. Από ό,τι θυμάμαι τώρα ήταν κάποιες ερωτήσεις, ας πούμε, για το τι όνειρα βλέπω, αν έχω κάποιες έτσι, σαν μεταφυσικές ικανότητες ή εμπειρίες. Ναι. Όταν σας τα διηγήθηκε πλέον ο Άλκης αυτά περί επισκέψεων, τα βράδια στο δωμάτιό του κτλ. Και ήσασταν πια και πιο υποψιασμένοι, τρομάξατε? Όχι. Ναι. Καθόλου. Περίεργο για μια μαμά. Ε? Δεν ξέρω. Δηλαδή είναι ένα στοιχείο ίσως χαρακτήρα απλώς. Επειδή ξέρω ότι ορισμένοι άνθρωποι έχουν κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες, είτε είναι διαίσθηση αυτή, είτε είναι κάτι άλλο, εντάξει. Του είπα ότι μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Τίποτε το κακό, τίποτε το μεμπτό, τίποτε το παράλογο για μένα. Συμβαίνουν και αυτά. Μάλιστα. Και τον θεωρώ τυχερό, πολύ τυχερό. Για ποιο λόγο? Για το ότι μπορεί να έχει και μερικές εμπειρίες που εμείς οι κοινοί άνθρωποι δεν τις έχουμε. Mm-hmm. Από αυτή την άποψη. Βασικά με μένα η ιστορία ξεκινάει από πιο παλιά. Από μικρός δηλαδή έλεγα περίεργα πράγματα στον πατέρα μου και τα έπαιρνε στην πλάκα. Κυρίως του λέγα για κάποιες ικανότητες αυτεπιβολής που είχα. Mm-hmm.
Και εντάξει, δεν με πίστευε. Αλλά αργότερα μαθαίνοντας, διαβάζοντας από κάποια βιβλία, κάποια περιοδικά, τότε υποψιάστηκε ότι μπορεί κάτι, να, κάτι περίεργο να συμβαίνει. Το ερώτημα είναι αν συμβαίνει κάτι περίεργο με τα παιδιά αυτά που γεννήθηκαν τον Απρίλιο του 1983, που σημαίνει ότι η σύλληψή τους έγινε 9 μήνες πριν, που είναι Αύγουστος του 1982 πια. Να σκεφτείτε ότι στην προσπάθειά μας να φωτίσουμε το θέμα αυτό, απευθυνθήκαμε και στον καθηγητή της αστροφυσικής, τον κύριο Γούδη, και τον ρωτήσαμε εάν την ώρα της σύλληψης των παιδιών αυτών, εκεί στον Αύγουστο, υπήρχε κάποια, το λένε και αυτό, υπήρχε κάποια σύναξη πλανητών, σύνδεση πλανητών, κάποιες πλανητικές έτσι επαφές που μπορεί να επηρεάσουν. Και μας είπε πραγματικά ότι εκείνο το διάστημα υπήρχε μια πάρα πολύ περίεργη σύνοδος πλανητών. Μας την εξήγησε, θα την ακούσετε ποια είναι αυτή. Βεβαίως δεν ξέρει ο άνθρωπος εάν αυτό μπορεί να επηρεάσει τη γέννηση των παιδιών αυτών. Όπως και να έχει το πράγμα, σήμερα έχουμε μια καλή παρέα για να κουβεντιάσουμε όλα τα θέματα αυτά. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Γιάννη Φουράκη. Καλησπέρα σας. Κύριος Φουράκης, ερευνητής, συγγραφέας. Έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα αυτό. Και έχει μάλιστα και μια περιπέτεια τον τελευταίο καιρό με δίκες κλπ. Θα μας τα πει ο ίδιος. Δίπλα είναι ο κύριος Δημήτρης Κουντούρης. Καλησπέρα σας. Ψυχίατρος και νευροψυχολόγος. Ο κύριος Λουκάς Καβακόπουλος. Καλησπέρα σας. Ερευνητής και συντάκτης του περιοδικού Strange. Έχει επίσης ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Έχει γράψει πολύ ενδιαφέροντα άρθρα. Ο κύριος Γιώργος Κλήμης, ιστορικός και πολιτισμολόγος. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Νίκος Ντόνας, καλησπέρα σας, παιδίατρος. Καλησπέρα. Πρώτη φορά είστε στην εκπομπή μας. Σιδερένιος. Όλοι οι άλλοι έχετε έρθει λίγο πολύ, και εσείς δεν έχετε έρθει. Ο κύριος Απόστολος Αντωνάκης, δημοσιογράφος του Ελεύθερου τον Ελεύθερο Τύπο. Καλησπέρα σας. Τον οποίο συνήθως λέω κύριο Αποστολάκη. Αλλά θα το μάθω, θα είναι Αντωνάκης αυτή τη φορά. Και η κυρία Ζωή Κονδύλη, καλησπέρα κύριε Κονδύλη. Καλησπέρα κύριε Κονδύλη, είναι συγγραφέα του βιβλίου Η 12η Έλικα. Η αφύπνιση. Το είχα προλογίσει και εγώ και σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε. Εγώ ευχαριστώ. Τηλέφωνο εκπομπής 57-07-900 για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Φαντάζομαι ότι σήμερα θα έχουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα, διότι υπάρχουν γονείς οι οποίοι θέλουν να μάθουν τι ακριβώς συμβαίνει και αν συμβαίνει κάτι ιδιαίτερο με τα παιδιά τους που έχουν γεννηθεί τον Απρίλιο του 83. Και το fax εκπομπής 57-07-955, καθώς και το email που το έχετε μάθει πια, pilis@alter.gr. Να ξεκινήσουμε κατευθείαν την έρευνά μας. Ναι. Πάμε λοιπόν να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Κάπως το 2001 έρχεται ένα έγγραφο στα σπίτια των παιδιών, το οποίο έχει πάνω στο αριστερό σημείο το σήμα της Ακαδημίας Αθηνών. Αυτό το έγγραφο κηρύσσει στην ουσία και την έναρξη της έρευνας και λέει ότι κύριοι, είστε τα τυχερά παιδιά τα οποία θα συμμετέχετε στην έρευνα αυτή. Γιατί όμως τα χαρακτηρίσαν τελικά τυχερά, τι ακριβώς ήταν αυτό τα οποία θα τα χαρακτήριζε έτσι και θα τους έδινε μία παραπάνω ιδιότητα από ό,τι τα υπόλοιπα παιδιά. Πάμε να δούμε το έγγραφο αυτό αναλυτικά. Ακαδημία Αθηνών, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διευρωπαϊκό πρόγραμμα βιολογικά, κλινικά και γενετικά χαρακτηριστικά που προάγουν τη σωματική και ψυχική υγεία. Αγαπητοί νέοι και νέες, ζητούμε τη συνεργασία σας για το Διευρωπαϊκό πρόγραμμα βιολογικά, κλινικά και γενετικά χαρακτηριστικά που προάγουν τη σωματική και ψυχική υγεία, στο οποίο συμμετέχουν συνομήλικοί σας από την Αγγλία, τη Δανία και τη Φιλανδία. Σκοπός αυτού του προγράμματος είναι η αναζήτηση των παραγόντων εκείνων που συνδέονται με μακροζωία και ευζωία στην ενήλικο ζωή. Εσείς, γεννημένοι τον Απρίλιο του 1983, ανήκετε σε μια ομάδα παιδιών για τα οποία σε αυτές τις χώρες, όπως και στην Ελλάδα, έχουν συγκεντρωθεί πληροφορίες για την ενδομήτρια ζωή μέχρι και την ηλικία των 7 ετών. Θεωρούμε ότι είστε τα τυχερά παιδιά της χρονιάς, μια και η επιλογή για τη συμμετοχή σας σε αυτό το πρόγραμμα θα δώσει αισιόδοξα μηνύματα για την υγεία του αύριο, μια ζωή με υγεία όπως την αξίζεται. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και καλή επιτυχία στις εξετάσεις σας και στους στόχους σας. Νικόλαος Ματσανιώτης, Γενικός Γραμματέας Ακαδημίας Αθηνών, Χρύσα Μπακούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Λοιπόν, με αυτό το έγγραφο θα λέω ότι ξεκινάει η έρευνα στην Ελλάδα. Προσέξτε. Είναι πολύ σημαντικό να είναι υπό την εποπτεία της Ακαδημίας Αθηνών και του Πανεπιστημίου Αθηνών. Όμως, κάνοντας την έρευνα, τη δική μας, ανακαλύψαμε μια πολύ μικρή κρίσιμη λεπτομέρεια στον τίτλο της έρευνας που έχει δοθεί από την Ευρώπη
τη ζωή της έρευνας που έχει δοθεί στην Ελλάδα. Υπάρχει μια διαφοροποίηση η οποία νομίζουμε ότι είναι σημαντική. Αυτό βεβαίως μένει να αποδειχθεί από την δικαστική έρευνα. Ο αρχικός λοιπόν τίτλος ο οποίος παρουσιάζεται και ξεκινάει η έρευνα εδώ στην Ελλάδα είναι βιολογικά, κλινικά και γενετικά χαρακτηριστικά που προάγουν τη σωματική και ψυχική υγεία. Κάνουμε λοιπόν την έρευνα και βλέπουμε ότι ο τίτλος πλέον που καταλήγει και ολοκληρώνεται η συγκεκριμένη αυτή ιατρική έρευνα είναι διαφοροποιημένος. Εδώ στην Ελλάδα. Θα μείνουμε. Εδώ στην Ελλάδα διαφέρουμε. Βεβαίως. Και θα μείνουμε σε αυτό το κομμάτι, γιατί φαίνεται ότι παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, τουλάχιστον από πλευράς, αν θέλετε, της άδειας που πήρε για να ολοκληρωθεί η έρευνα. Ο τίτλος λοιπόν με τον οποίο γίνεται αυτή η συγκεκριμένη έρευνα στην Ελλάδα είναι βιολογικά, κλινικά και γενετικά χαρακτηριστικά που προδιαθέτουν σε ανάπτυξη καρδιαγγειακής νόσου. Τώρα, αν είναι θέμα αυτό έκφρασης ή αν είναι θέμα πλέον περιεχομένου. Και ποιο τίτλος κατέληξε στα ερωτηματολόγια τελικά? Ποιο είναι ο τίτλος που κατέληξε στο ερωτηματολόγιο? Ο δεύτερος. Ο δεύτερος. Ναι. Για την καρδιαγγειακή νόσο. Ναι. Και στα παιδιά τι έφτασε? Αυτά θα μας τα πείτε εσείς, κύριε Φουράκη. Στα παιδιά, ένα λεπτό για να μην είναι. Στα παιδιά έφτασε ένα ερωτηματολόγιο όπου περιείχονται και ερωτήσεις ιατρικές, αλλά και ερωτήσεις, και εκεί πέρα είναι το θέμα μας, που είχαν σχέση με μεταφυσικές ιδιότητες των παιδιών. Αυτό είναι το θέμα μας. Εγώ ρώτησα, εδώ ο τίτλος αυτός που έφτασε στα παιδιά, ποιος είναι σε συγκρίση με αυτό που... Ο δεύτερος που ακούσατε. Και τρίτο, εκείνο το οποίο δεν παρατηρήσαμε στις προηγούμενες εκπομπές, ούτε και τώρα, είναι τι λέει το ερωτηματολόγιο, τα άλλα πίσω, υπό την αιγίδα της Ακαδημίας και του Πανεπιστημίου. Το αιγίδα δεν σημαίνει ότι διεξάγει η Ακαδημία και το Πανεπιστημίο. Είναι η ομπρέλα. Ναι, είναι η ομπρέλα. Άρα είναι κάποια ιδιωτική πρωτοβουλία. Εκεί είναι το μεγάλο... Να τα δούμε όλα αυτά ένα στην εκπομπή. Να αρχίσουμε να μπαίνουμε σιγά σιγά σε μία σειρά. Και ο κύριος Καβακόπουλος, έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα με το συγκεκριμένο θέμα, έχετε αρθρογραφήσει, έχετε κάνει έρευνα. Αρκετές φορές, ναι. Για ποιο λόγο επελέγησαν αυτά τα παιδιά? Γιατί τα παιδιά το Απριλίο του 83. Να μπούμε λίγο βαθιά. Να ξεκινήσουμε από το βαθύ πράγμα. Η αλήθεια είναι ότι η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό επιτήρηση και υπό παρατήρηση. Είμαστε πειραματόζωα όλοι μας. Πολύ συνωμοσιολογικό. Πολύ σημαντικό. Είμαστε όλοι πειραματόζωα, ασταμάτητα. Γίνονται πάνω στο κεφάλι μας ασταμάτητες μελέτες και έρευνες που ποτέ δεν θα μάθουμε για αυτές. Αυτή τη στιγμή, ακόμα και μέσα από το ίντερνετ, γίνεται πλήρες ψυχολογικό προφίλ, όπως και γίνεται πλήρες γενετικό προφίλ μέσα από τα πράγματα που δίνουμε κατά καιρούς σε μελέτες, σε εξετάσεις που παρέχουμε, ξέρω και εγώ, διάφορα υγρά μας, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος βρίσκεται υπό παρατήρηση και είναι στην πραγματικότητα ένα κατοικίδιο ζώο το οποίο χρησιμοποιούν κάποιοι για να βγάλουν μεγάλα κέρδη στην πραγματικότητα. Κάποιοι έτσι το αντιμετωπίζουν. Δεν λέω ότι είμαστε όλοι άνθρωποι έτσι ή ότι όλοι οι άνθρωποι το βλέπουμε έτσι. Λοιπόν, τώρα με τη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε μια πιο ειδικευμένη κατάσταση. Έχουμε την παρατήρηση μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. Αυτό είναι που δημιουργεί και το μεγάλο ερώτημα και το μεγάλο μας πρόβλημα. Γιατί μια συγκεκριμένη ομάδα? Αφού τα συμπεράσματα, άμα θέλανε να βγάλουν κάποια συμπεράσματα, αυτοί που κάνουν την έρευνα, μπορούσαν να την κάνουν σε ευρεία κλίμακα. Σε μεγάλο ποσοστό ανθρώπων. Όλοι όσοι γεννήθηκαν δηλαδή μια συγκεκριμένη χρονιά και όχι ένα μήνα. Θα μπορούσαμε να ερευνήσουμε, αν κάναμε εμείς την έρευνα, όλους τους ανθρώπους που γεννήθηκαν από το 1950 και μετά. Είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει στατιστικά. Εντάξει, μην ξεχνάτε ότι είμαστε στην εποχή που βρίσκουμε τα αποτελέσματα των εκλογών. Υπάρχει κάποια απάντηση στο ερώτημα γιατί τον Απρίλιο του 1983? Να σας πω. Αυτό είναι και το ερώτημα που μας ξεκίνησε, που μας έβαλε δηλαδή να κάνουμε την έρευνα αυτή που όπως έγινε. Φαίνεται ότι κάτι ιδιαίτερο πρέπει να συνέβη στα συγκεκριμένα άτομα. Είχε αστροφαγία. Κατά τη διάρκεια της κοίησης, της σύλληψης, της γέννησης. Κοιτάξτε. Πότε? Λοιπόν, μήπως θα τα λέγαμε περισσότερο παρακάτω, γιατί είπατε ότι έχετε ένα βίντεο από τον κύριο Γούδη. Έχουμε. Θα μπορούσα να προσθέσω πολλά πράγματα. Αλλά η δικιά μου μελέτη μου έχει δείξει ότι εκείνη την εποχή, το 83 συγκεκριμένα, συνέβησαν αρκετά αστρονομικά φαινόμενα, το 82 προς 83, τα οποία σίγουρα αποτελούν πόλο, ας πούμε, ενδιαφέροντος σε πολύ παράξενα επιστημονικά φαινόμενα, ας το πούμε έτσι, και πειράματα που πρέπει να έγιναν, τα οποία σίγουρα προκάλεσαν αυτό το ενδιαφέρον. Να σας πω, δύο από αυτά. Το ένα ήταν η Μεγάλη Σύνοδος των Πλανητών που αναφέρατε. Τον Αύγουστο το 82. Θα το δούμε, την οποία την είχα παρουσιάσει και εγώ στο περιοδικό Strange, πριν από δύο χρόνια περίπου. Η άλλη είναι η εμφάνιση του πλανήτη Χ. Είναι η Μπυρού, που συζητήθηκε εκείνη την εποχή. Παρακαλώ, υπάρχει και άρθρο στη Washington Post
με ημερομηνία 31-12-1983, που κάποιοι αστρονόμοι ανέφεραν ότι εκείνη την εποχή εμφανίστηκε ο συγκεκριμένος πλανήτης στο στερέωμα. Νιμπύρου. Προσέξτε. Αυτός ο πλανήτης χάθηκε όμως. Δηλαδή αναφέρθηκε ότι βρέθηκε και μετά σταμάτησαν όλες οι αναφορές. Κάτι σαν το DVD δηλαδή, το γνωστό, ναι, ναι, που συζητάμε οι Έλληνες. Με λίγα λόγια, έχουμε μία σειρά αστρονομικών φαινομένων, παράξενων, τα οποία σίγουρα πυροδότησαν έρευνες στο ακαδημαϊκό σκηνικό από κάποιους ανθρώπους, επιστήμονες, ερευνητές κτλ. Που ψάχνουν παράξενα πράγματα, όχι αυτά που νομίζουμε, και τα οποία φυσικά κρατήθηκαν κρυφά. Δεν χρειάζεται, εδώ το μεγάλο λάθος που κάνουμε, δεν χρειάζεται οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό το πράγμα στην Ελλάδα, που κάναν την έρευνα, να γνωρίζουν οτιδήποτε για όλα αυτά. Θα μπορούσα να μην κοινωνολογούμε κιόλας, γιατί να μην θέτουμε τους ανθρώπους σε ένα τέτοιο καθεστώς. Εννοεί ως κατοικίδια δεν κάνει να ξέρουν, αφού μας συμπεριφέρονται ως κατοικίδια, τι να ξέρουν. Κοιτάξτε, είναι λίγο όμως επικίνδυνο να λέμε ότι η έρευνα αυτή ντε και καλά μας βάζει στο καθεστώς του πειραματόζου, έτσι. Συγγνώμη, αυτή η έρευνα μας βάζει στο καθεστώς του πειραματόζου. Πρέπει να διατηρήσουμε κάποιες ισορροπίες. Είμαστε πειραματόζος όλη μας τη ζωή, από τη στιγμή που γεννιόμαστε. Ένα λεπτό. Θα βοηθούμε πάρα πολύ και να κουβεντιάσουμε και να καταλάβουμε περισσότερο το θέμα και να πλησιάσουμε σε μία απάντηση που βεβαίως δεν θα δοθεί οριστικά και αμετάκλητα σήμερα. Θα ακούσετε διάφορες απόψεις και γνώμες. Ωστόσο, θα φωτίσουμε αρκετά το φαινόμενο αυτό που είναι σκοτεινό. Πάμε λοιπόν σε εκείνη την εποχή όπου αρχίζουν να φτάνουν στα σχολεία και σε κάποια σπίτια παιδιών του Απρίλιο του 1983 κάποια χαρτιά με τις ερωτήσεις που έπρεπε να απαντήσουν. Και δημιουργείται αμέσως ένα ερώτημα στους γονείς. Γιατί εμείς και όχι άλλοι? Πού μας βρήκανε εμάς και μας στέλνουν τα χαρτιά αυτά? Ήταν συγκεκριμένα, δηλαδή απευθύνοντο στον Κώστα Χαρδαβέλα που είχε γεννηθεί τον Απρίλιο του 1983. Που σημαίνει κάποιο κέντρο είχε μαζέψει τις πληροφορίες αυτές για ορισμένα παιδιά που είχαν γεννηθεί τον Απρίλιο του 83. Με συγχωρείτε, το ίδιο το ερωτηματολόγιο λέει, σας παρακολουθούμε από την 70η. Αυτό ήθελα να πω, κύριε Χαρδαβέλα, ότι εδώ έχει συντελεστεί και μια άλλη παρανομία. Οι μητέρες που κυοφορούσαν αυτά τα παιδιά, αφού δηλώνουν ότι τα παρακολουθούσαν ενδομητρίως, τις είχαν ενημερώσει, ξέρετε κυρία μου, εμείς σας παρακολουθούμε και είσαστε στο μικροσκόπιο μιας έρευνας, ώστε να το γνωρίζουν και να συνενέσουν. Άρα λοιπόν τα παρακολουθήσανε, τα παρακολουθούσανε ακόμη από την ενδομήτρια ζωή. Πάμε λοιπόν να τους ακούσουμε. Έμαθες για το ερωτηματολόγιο ότι ήρθε σε εσάς ανώνυμα, αλλά είχε σταλεί με το όνομά σας στα σχολιά σας? Δεν ξέρω για το παρασκήνιο αυτό, το δεν το γνωρίζω. Εγώ απλά γίνοντας στο σπίτι ένα μεσημέρι, βρήκα στο ταχυδρομείο κάτω. Στο σπίτι σου ήρθε? Σπίτι. Άρα ήρθε ονομαστικά. Ναι, ήρθε ονομαστικά κανονικά. Είχε πάνω στον αποστολέα Ακαδημία και Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και από κάτω έγραφε κανονικά όλα τα στοιχεία, ονοματεπώνυμο δικό μου, διεύθυνση, τα πάντα όλα. Μάλιστα. Απλά τώρα εντάξει, εμένα είναι ότι εγώ δεν είχα περάσει μέσω πανελλαδικών, είχα κάνει και κάποιον έξτρα χρόνο στο σχολείο. Έμεινε εδώ πέρα Βόλο. Ίσως γι' αυτό δεν πήγε στο σχολείο μου. Στο σχολείο. Υποτίθεται ότι ήταν μια έρευνα που, είναι ανώνυμη, που ήταν ανώνυμη. Τώρα. Δηλαδή το συνοδευτικό κείμενο. Ναι. Του ερωτηματολογίου έλεγε ακριβώς αυτό, ότι η έρευνα είναι ανώνυμη, ότι τα στοιχεία σας αυτό δεν τα γνωρίζουμε, δεν κάνουμε, δεν ράνουμε. Αλλά δεν ξέρω πώς ξέραν τη διεύθυνσή σου. Πώς ξέραν τη διεύθυνσή σου και πώς έρθει και ονομαστικά. Και ονομαστικά, ναι. Κυρία Καρανικόλα, να μην πάμε πριν το ερωτηματολόγιο, μας τα είπε και ο Άλκης. Να πάμε από εκείνη την ημέρα που ήρθε στο σπίτι ο Άλκης με το ερωτηματολόγιο, που δόθηκε από το σχολείο και σας είπε ότι μου το δώσαν από το σχολείο να το συμπληρώσω. Ναι. Την αντίδρασή του, πώς τη θυμάμαι. Έρχομαι από το σχολείο, είναι ο Άλκης ήδη εδώ, κατεβαίνει και μου λέει, μαμά, είμαι πάρα πολύ τυχερός. Κάνω κι εγώ πλάκα, του λέω, γιατί κέρδισες κανένα χείο. Όχι, θα μου δώσει να συμπληρώσω ένα ερωτηματολόγιο. Τι είναι αυτό, παίρνω, το διαβάζω. Δεν μου φάνηκε καθόλου καλό. Τώρα, γιατί δεν μου άρεσε? Γιατί οι ερωτήσεις που είχε, το περιεχόμενο των ερωτήσεων,
με την έρευνα που υποτίθεται ότι γινόταν, κατά 90% δεν είχε καθόλου καμία σχέση. Το 10% ζητούσαν ιατρικές πληροφορίες, αλλά τα άλλα, κατά την ταπεινή μου άποψη, ήταν εντελώς άσχετα. Δεν τον άφησε να το δώσει, είχαμε και ένα διαπληκτισμό βέβαια. Και την άλλη μέρα πήρα τηλέφωνο στη συναδέλφισσα, στην υποδιευθύντρια του σχολείου. Γνωριζόμαστε από παλιά και της λέω, τι είναι αυτό? Μου λέει, ναι, έχεις δίκιο, εκ των υστέρων. Και εμένα δεν μου άρεσε το ότι τα έδωσε στα παιδιά. Και το είπα λέγει στον άνδρα μου. Και μου είπε ότι πολύ κακός έκανες, θα σας κλείσουν μέσα γι' αυτό. Τη ρώτησα βασικά αν ήταν ανώνυμο. Και μου λέει όχι, όταν ήρθαν από τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας επάνω στους φακέλους τους κίτρινους, είχε κολλημένα αυτοκόλλητα με τα ονόματα των παιδιών που μας είπανε να τα ξεκολλήσουμε πριν τα δώσουμε. Ήταν μία μέρα πριν κλείσουν τα σχολεία για τις διακοπές του Πάσχα. Ήταν το παιδί τρίτη λυκείου. Ήταν δευτέρα λυκείου. Είχε χάσει χρονιά γιατί είχε γίνει, ήταν πρωτοπόρος τότε με τις καταλήψεις που θα ρίχνουν τον Αρσένη, έτσι έλεγε. Τέλος πάντων. Και πήγα, ήταν Παρασκευή κλείνοντας το σχολείο, Δευτέρα πρωί, πήγα στα δικαστήρια, στον εισαγγελέα υπηρεσίας και ζήτησα να κάνω μία μήνυση κατά γνώστη. Με ρώτησε γιατί, του είπα αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Έκανα τη μήνυση. Μετά το άφησε για λίγο καιρό. Να μείνουμε λίγο εδώ. Ναι. Τι ήταν αυτό που σας υποψίασε? Εντάξει, οι ερωτήσεις δεν συμβαδίζανε με το λόγο για τον οποίο γινόταν η έρευνα. Η έρευνα ήταν για ένα καρδιακό νόσημα, από ό,τι αποδείχθηκε τελικά. Οι ερωτήσεις ήταν κατά κάποιο τρόπο άσχετες με το θέμα αυτό. Ναι. Αυτό ήταν το μόνο καταρχήν που σας υποψίασε και σας κίνησε την περιέργεια και σας έκανε να είστε λίγο πιο επιφυλακτικοί με αυτό, ή σκεφτήκατε και σενάρια που μπορεί να παίζουν? Αυτό που σκέφτηκα ήταν, επειδή διάβασα στην τελευταία σελίδα ότι ζητούσαν από τα παιδιά να δώσουν δείγμα αίματος, να πάνε σε ένα νοσοκομείο να τους πάρουν αίμα. Δεν μου άρεσε καθόλου, συν τις ερωτήσεις, συν όλες τις λίγες γνώσεις που έχω, το ότι ήταν ανώνυμο ενώ δεν ήταν ανώνυμο και δεν ήταν ξεκάθαρο αυτό που διάβαζα μέσα. Και γιατί ειδικά, ας πούμε, παιδιά που έχουν γεννηθεί τον Απρίλιο του 83 μπορούσαν να κάνουν μια δειγματοληψία αν θέλουν, γενικά, από παιδιά σε 2-3 χρονολογίες, έτσι. Όχι ειδικά ένα συγκεκριμένο μήνα ενός συγκεκριμένου έτους. Στον αθέατο κόσμο με τον Κώστα Χαρδαβέλα, ποια είναι η επόμενη μέρα για τους δύο Έλληνες κομμάντους στην Κύπρο που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο με το δράμα που ζουν και νέες λίστες επιχορηγήσεων σε ημέτερους και φίλους των τελευταίων κυβερνήσεων. Αθέατος κόσμος, Τρίτη 11 και 4 το βράδυ στο Alter. Τρίτη λοιπόν το μεθαύριο, στον αθέατο κόσμο θα έχουμε τη συνέχεια αυτού του θέματος. Σπουδαία εκπομπή, κύριε Χαρδαβέλα, σπουδαία εκπομπή. Συγκλώνησε το Πανελλήνιο δύο αγωνιστές ήρωες Έλληνες που πήγαν στην Κύπρο, τους οποίους είχαν πετάξει τα σκουπίδια και πεθαίναν οι άνθρωποι. Κάναμε μια εκπομπή, η οποία πραγματικά συγκίνησε όλο τον κόσμο. Υπήρξε εκπληκτική συνέχεια στο θέμα αυτό, θα σας την παρουσιάσουμε την Τρίτη. Ενώ αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι ήταν πεταμένοι στα σκουπίδια, παράλληλα θα σας δείχνουμε και πού δίνονται τα εκατομμύρια των εκατομμυρίων από διάφορους κυρίους σε ημέτερους και σε φίλους. Λοιπόν, να μείνουμε στο θέμα το σημερινό όμως. Είμαστε λοιπόν στη φάση την εξής, όπου υπό την εποπτεία Ακαδημίας Αθηνών και Πανεπιστημίου. Αιγίδα. Γίνεται αυτή η έρευνα στην Ελλάδα. Η έρευνα αυτή ξεκινάει από ένα κέντρο ερευνών στη Βρετανία. Και στη Φιλανδία. Θέμα του εμφανίζεται να διαπιστώσουν πώς ζουν τα Ελληνόπουλα που έχουν γεννηθεί τον Απρίλιο του 83. Τι τρώνε, αν έχουν χώρους να παίξουν, αν η καρδιά τους είναι καλή, αν τρέφονται καλά κλπ. Όμως, μέσα σε αυτή τη διαδικασία αποκαλύπτονται δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι αυτά τα παιδιά τα παρακολουθούσαν, λέει, από την εποχή της κοίησης, λέει, όταν ήταν ακόμη μέσα στην κοιλιά της μητέρας. Στη μήτρα της μητέρας. Ναι, προφανώς είχαν πάρει από τα νοσοκομεία στοιχεία και παρακολουθούσαν τι γίνεται. Και το άλλο απερίεργο είναι ότι σε αυτά τα ερωτήματα, τα ιατρικά,
εμφανίζονται και ερωτήματα που έχουν, να έχουν να κάνουν με την ψυχή των παιδιών και ιδιαίτερα με μεταφυσικές τους πιθανά ιδιότητες. Να δούμε ποια είναι αυτά τα ερωτήματα που εμάς μας προκάλεσαν και ξεκινήσαμε την έρευνα αυτή που είχε πραγματικά ευαισθητοποιήσει πάρα πολύ γονείς των παιδιών αυτών, οι οποίοι είχαν ανησυχήσει. Να κάνω μια μικρή παρέμβαση. Τα ερωτήματα αυτά, όπως λένε, η ίδια υπεύθυνη του προγράμματος, τα έβαλε κάποιος συγκεκριμένος καθηγητής, την παρεκάλεσε πέρα από το πρόγραμμα, ανεξάρτητα από το πρόγραμμα, να βάλει. Να μπουν και τα ερωτήματα αυτά. Να μπουν και τα ερωτήματα αυτά. Έχει και αυτό. Θέλω να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή το εξής, για να μην παρεξηγηθούμε και να μην έχουμε. Δεν θα πούμε ονόματα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν μας ενδιαφέρει. Εγώ δεν θα ξεκινήσω με το δεδομένο ότι εδώ στην Ελλάδα υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν σε κάποιο σκοτεινό σχέδιο. Αυτό το ξεκαθαρίζω. Όχι, δεν υπάρχει τέτοια. Όχι, θέλω όμως να δούμε. Προσέξτε τώρα. Επιστήμονες δεν συμμετείχαν. Ναι. Προσέξτε τώρα τα ερωτήματα που είναι πολύ. Αυτά τα ερωτήματα σου λέω ότι είναι πολύ περίεργα, που ήταν μέσα στην έρευνα αυτή μαζί με τα ιατρικά. Προσέξτε ποια είναι. Στο έκτο μέρος του ερωτηματολογίου που στάλθηκε στα παιδιά που γεννήθηκαν τον Απρίλιο του 1983, υπάρχουν οι παρακάτω περίεργες ερωτήσεις που αφορούν, όπως τονίζεται στο ερωτηματολόγιο, τα στοιχεία ιδιοσυγκρασίας των παιδιών αυτών. Ερώτηση νούμερο 10. Νιώθεις καμιά φορά σαν να γίνεται συνωμοσία από άλλους εναντίον σου? Ερώτηση νούμερο 11. Νιώθεις καμιά φορά σαν να είσαι προορισμένος να γίνεις πολύ σπουδαίος? Ερώτηση νούμερο 13. Νιώθεις καμιά φορά σαν να είσαι ένα άτομο με ασυνήθιστες ικανότητες που ξεχωρίζει από τους άλλους? Ερώτηση νούμερο 14. Νιώθεις καμιά φορά σαν να μην θέλεις πια να ζεις? Ερώτηση νούμερο 15. Νιώθεις καμιά φορά σαν οι άλλοι γύρω σου να επικοινωνούν με τηλεπάθεια? Ερώτηση νούμερο 17. Νιώθεις καμιά φορά πως τα ηλεκτρονικά μέσα, όπως παραδείγματος χάρη οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σαν να μπορούν να επηρεάσουν τη σκέψη σου? Ερώτηση νούμερο 20. Πιστεύεις στα μάγια? Ερώτηση νούμερο 24. Νιώθεις καμιά φορά σαν να σου παίρνουν άλλοι τις σκέψεις από το μυαλό σου? Ερώτηση νούμερο 26. Νιώθεις καμιά φορά πως οι σκέψεις που κάνεις με το μυαλό σου σαν να μην είναι πραγματικά δικές σου? Ερώτηση νούμερο 28. Σου έτυχε καμιά φορά να σκέφτεσαι τόσο έντονα που σου φάνηκε πως οι άλλοι σαν να μπορούσαν να ακούσουν τι σκέφτεσαι? Ερώτηση νούμερο 31. Νιώθεις καμιά φορά σαν να σε ελέγχει σε ό,τι κάνεις μία δύναμη έξω από σένα? Ερώτηση νούμερο 33. Νιώθεις καμιά φορά σαν να ακούς φωνές να σου μιλούν κι ας μην υπάρχουν άλλοι γύρω σου? Το επόμενο Σάββατο στις Πύλες του Ανεξήγητου λύνουμε οριστικά το μυστήριο με τον Τσούτσουρο και το Λαβύρινθο της Γκόρτινας. Ετοιμάσαμε αποστολή για έρευνα στο σπήλαιο του μυστηρίου. Δηλώστε τώρα συμμετοχή στο 210-57-07-900, στο email piles@alpha.gr, από Δευτέρα στο τηλέφωνο 210-57-07-852 και στο fax 210-57-07-955. Το θέμα των σπηλαίων στον Τζούτσουρα ήταν ένα άλλο μεγάλο θέμα που μας απασχόλησε σε 2-3 εκπομπές, όπως και το του Λαβύρινθου της Γκόρτινας που είναι στην Κρήτη. Τελικά είμαστε σε πολύ έτσι καλή και ευχάριστη θέση να σας πούμε ότι υπάρχει έτοιμη μια ομάδα με ειδικά μηχανήματα που θα κατέβει στη σπηλιά και επιτέλους θα δώσουμε απάντηση τι κρύβει και αν κρύβει κάτι αυτή η σπηλιά στο Τζούτσουρο, βάσει των περιγραφών του κυρίου που ήταν στην Κρήτη, του κυρίου Κεφαλάκη, ο οποίος μας πήγε στον μινωικό πολιτισμό, μας πήγε σε χρυσά αντικείμενα, σε λάρνακες κλπ. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να δώσουμε απάντηση στο μυστήριο αυτό το ερχόμενο Σάββατο. Θα σας παρουσιάσουμε όλο αυτό το θέμα. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε μετά τις ερωτήσεις που είδατε ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα εκεί πέρα που καταρχήν ανησυχήσαν τους γονείς και τα παιδιά. Δηλαδή, όταν δώσει ένα παιδί. Θέλεις να ζήσεις, ξέρω εγώ, ή ακούς φωνές μέσα στο κεφάλι σου ή σου παίρνουν τη σκέψη κάποιοι. Ή σου κάνουν μάγια. Ή σου κάνουν μάγια ή ασχολείσαι με τα μάγια. Αντιλαμβάνεσαι
ότι όταν τα παιδιά αυτά είναι 15 και 16 χρονών και 14 χρονών, δεν μπορεί να τα βάλει σε αυτό το τρυπάκι μέσα, ας πούμε. Δηλαδή, οκ. Okay. Αυτό είναι το θέμα μας. Θέλουμε να δούμε ποιοι θέλαν να μάθουν τις απαντήσεις αυτές και γιατί θέλαν να μάθουν τις απαντήσεις αυτές. Υπάρχει πάντοτε το ερωτηματικό μιας πιθανότητας να δημιουργείται ένα αρχείο, μια βάση δεδομένων, όπου καταγράφονται τα ονόματα κάποιων παιδιών που έχουν ιδιαίτερες ικανότητες για να χρησιμοποιηθούν κάποια στιγμή στο μέλλον σε κάποια πράγματα. Μια βάση δεδομένων να τονίσουμε ότι δεν είναι τόσο κακή, αρκεί να τη χρησιμοποιεί κανείς για λογικούς σκοπούς. Ναι, εδώ πέρα μπαίνει το θέμα των προσωπικών δεδομένων όμως. Ακριβώς. Για μένα θα μου αρέσει καθόλου να είμαι σε ένα κέντρο στην Αγγλία καταγραμμένη όλη μου η σκέψη, τα συναισθήματά μου, οι ικανότητες μου ψυχικές κλπ. Τι νόημα έχει αυτό και γιατί θα το κάνουμε. Πάμε λοιπόν στον κύριο Ντόνα, στον παιδίατρο, να μας βοηθήσει λιγάκι σαν γιατρός. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Είδαμε κάποια ερωτήματα προηγουμένως. Τι σχέση μπορεί να έχουν τα συγκεκριμένα ερωτήματα που αφορούν στην τηλεπάθεια, την τηλεκίνηση, αν κάποιος ακούει φωνές, με το σκοπό της έρευνας, όταν σαν σκοπός της έρευνας δηλώνεται οι παράγοντες που οδηγούν στη μακροζωία. Πώς είναι δυνατόν? Κατά τη γνώμη μου, αυτά είναι παραπλανητικά τα ερωτήματα, αλλού το πάνε αυτοί. Εκείνο που με κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι το εξής, ότι λέει παρακολουθούνται τα παιδιά στην ενδομήτριο ζωή. Μα πώς είναι δυνατόν? Θα πρέπει να είχαν ενημερωθεί και οι γυναικολόγες με ευθύρες. Και είναι πάρα πολύ κακό. Απάνθρωπο, ένας γυναικολόγος με ευθύρες να παρακολουθεί μια γυναίκα και να δίνει τέτοιες απαντήσεις που είναι τελείως προσωπικό θέμα. Mm-hmm. Πρώτον, αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Άρα, για να γίνεται κάτι τέτοιο, υπάρχει κάτι πολύ σοβαρό πίσω από αυτήν την ιστορία. Εδώ λέει το έγγραφο από το Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι από την αιγίδα της Ακαδημίας. Αιγίδα, ναι, αλλά ποιοι είναι πίσω από την αιγίδα? Αυτό είναι μεγάλο ερώτημα. Mm-hmm. Ποιοι δώσαν εντολή δηλαδή να γίνει αυτή η έρευνα, η οποία είναι σοβαρότατη για μένα, γιατί εστιάζεται σε μια εποχή και σε ορισμένα παιδιά. Όχι ποιο εντολή, ποιοι πληρώσανε, διότι εδώ υπάρχει μεγάλο χρηματικό ποσό. Δεν αποκλείω και αυτό που λέτε, αλλά επειδή δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω, το θέτω σαν ερώτημα. Από την πλευρά μας του παιδιάτρου, θεωρείτε ότι υπάρχει δυνατότητα να παρακολουθεί κανείς από την ενδομήτρια ακόμη ζωή και να δει την πορεία του στο βάθος της ζωής του? Αυτό είναι τελείως αδύνατο. Θα πρέπει να είναι τόσο, θα είναι τέτοια στενή παρακολούθηση που για την πατρίδα μας τουλάχιστον το θεωρώ τελείως αδύνατο. Μα εδώ σήμερα κάνουμε επεμβάσεις μέσα σε νεογνά τα οποία βρίσκονται ακόμη στην κοιλιά της μάνας. Επεμβάσεις δηλαδή μπορεί να κάνουμε, αλλά να παρακολουθείς την εξέλιξη από την ενδομήτρια ζωή μέχρι μια αλφα ηλικία, δεν νομίζω ότι γίνεται στην πατρίδα μας. Εσείς σαν παιδίατρος, αυτά τα ερωτήματα που παρακολουθήσατε προηγουμένως, σας φαίνονται περίεργα να απευθύνονται σε ένα παιδί 15 ετών ή είναι κάτι που θα μπορούσε να ισχύει, να είναι κάτι φυσιολογικό? Μου φαίνεται πολύ περίεργα και πιστεύω ότι είναι και παραπλανητικά. Άλλος είναι ο στόχος. Ναι. Τώρα θέλω να κάνω μια ερώτηση. Αν είχατε 9 χρόνια, θα μπορούσατε να διοργανώσετε μια σωστή μελέτη πάνω σε αυτά? Αν είχα 9 χρόνια. Να προετοιμαστείτε για να μελετήσετε την ενδομήτριο ζωή ενός εμβρίου. 9 χρόνια πριν, αν το γνωρίζατε. Και είχατε σχεδιάσει το πείραμα από πριν. Θα μπορούσε να γίνει? Δεν νομίζω. Δεν νομίζετε? Το λέω αυτό γιατί η ιστορία αυτή με την σύναξη των πλανητών, με τη σύνοδο των πλανητών, έχει δημοσιευθεί από το 1974 από διάσημους αστροφυσικούς. Συγκεκριμένα υπάρχει ο κύριος Τζον Γκρίμπιν, ο οποίος έχει δημοσιεύσει το 1974 το βιβλίο του The Jupiter Effect. Που όχι απλώς περίμεναν ότι θα συνέβαινε κάτι εξαιτίας της συνόδου αυτής των πλανητών, αλλά περίμεναν ότι ένα τεράστιο βαρυτικό κύμα θα παρασύρει το ρήγμα του Αγίου Ανδρέα στη ΣΥΠΑ, θα καταστραφούν πόλεις όπως το Λος Άντζελες, θα γίνουν τεράστιοι σεισμοί και όλα αυτά, τα οποία φυσικά δεν συνέβησαν το 82, αλλά ο κύριος Γκρίμπιν δεν έχασε τη θέση του αστροφυσικός. Είτε κανείς στο σχολείο σε άσχημα. Σημαίνει ότι περίμεναν σημαντικά πράγματα να γίνουν. Άρα το πείραμα αυτό πρέπει να είχε σχεδιαστεί, κατά τη γνώμη μου, λογικά, βλέποντας. Δεν χρειάζεται να πάμε στο μεταφυσικό, αλλά ολοφάνερα κάποιο ενδιαφέρον θα υπήρχε. Κάποιος λόγος υπάρχει. Να ζητήσουμε την βοήθεια του κυρίου Κουντούρη ως ψυχίατρος και νευρολόγος. Καθημερινά αντιμετωπίζετε τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή ερωτηματολόγια κλπ. Αυτές οι ερωτήσεις που βλέπουμε ότι μπορεί να σχετίζονται με το μεταφυσικό ή, αν θέλετε, με τις ιδιαίτερες ικανότητες του ανθρώπου, τι σκοπό έχουν, πού στοχεύουν? Αυτές που δείξατε είναι αποσπασμένες, λίγο τροποποιημένες από τα τεστ αυτά matrix τεστ προσωπικότητος που κατά καιρούς γίνονται και είναι πάρα πολύ παλιά και στοχεύουν στο αν υπάρχει λανθάνουσα μορφή σχιζοφρένειας ή όχι. Ξέρετε γιατί το ρωτάω αυτό? Γιατί έκανα την έρευνα και είδα σε επαφή με την εταιρεία η οποία σχεδιάζει αυτά τα τεστ στην Αμερική. Και φαίνεται ότι χρησιμοποιούνται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Αμερικής μέσα σε φυλακές για να καταγράψουν ακριβώς τυχόν περίεργες συμπεριφορές ανθρώπων.
Γιατί λοιπόν βάζουμε τέτοια ερωτήματα για τα παιδιά αυτά? Τι θα δούμε, αν έχουμε εγκληματίες? Σας είπα, δεν μπορώ να ξέρω γιατί και πώς σχεδιάστηκε και τι έγινε. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτό το χαρακτηριστικό ερωτηματολόγιο, όπως το παρουσιάσατε εσείς, στοχεύει προφανώς να ανακαλυφθούν λανθάνουσες ψυχώσεις. Τώρα, αυτά είναι ξεπερασμένα τεστ. Σήμερα υπάρχουν πολύ πιο ευαίσθητοι μέθοδοι για να προχωρήσουμε διαγνωστικά με άλλα εργαλεία, πολύ πιο γρήγορα, πιο συγκεκριμένα και πολύ πιο αποτελεσματικά. Λοιπόν, αλλά το συγκεκριμένο στοχεύει εκεί, αν έχει σχιζοφρένεια ή όχι. Τώρα, επειδή έχει δημιουργηθεί ένα. Αν σύγχυσαν οι γονείς, κάποιοι μάλιστα κάνουν και μηνύσεις, γιατί θέλουν να μάθουν τι είναι. Και τους κάνανε και μηνύσεις. Και τους κάνανε και μηνύσεις. Τώρα θα ρωτήσω τον κύριο Φουράκη σε ποια φάση είναι το θέμα ολόκληρο. Να σας πω ότι πριν από λίγες μέρες το θέμα ήρθε στη Βουλή των Ελλήνων με μια ερώτηση που κατατέθηκε, θα την δείτε. Και ρωτάνε το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Υγείας να δώσουν μια απάντηση επίσημη γιατί έγινε αυτή η έρευνα, ποιοι οι στόχοι της και ποιοι έχουν τα αποτελέσματα της έρευνας στα χέρια τους. Θα δούμε τι απάντηση δόθηκε στα κρίσιμα αυτά ερωτήματα. Μέσα από ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή. Κύριε Φουράκη, τι εξέλιξη υπήρχε μετά τις δύο εκπομπές που κάναμε πριν από 2,5 περίπου χρόνια? Η εξέλιξη είναι εξής. Εμένα έγινε εις βάρος μου και εις βάρος της κυρίας Καρανίκας μια αγωγή, όχι μήνυση. Ναι. Εκεί είναι η διαφορά, διότι δεν θα αντιαχάνει η διαδικασία του ποινικού δικαστηρίου. Κυρία Καρανικόλα, όχι Καρανίκα, κύριε Φουράκη. Καρανικόλα είπα. Καρανίκα, να το διαδικαστήσουμε, Καρανικόλα. Ναι. Η κυρία Καρανίκα έκανε την αγωγή. Η αγωγή αυτή τελικά εκδικάστηκε. Γιατί σας έκανε αγωγή? Διότι εθίχθη η κυρία ιατρός, επειδή έγραψα στο βιβλίο μου ότι αυτή έστελνε και λάβαινε τα ερωτηματολόγια. Δίχως να είναι επίσημα πανεπιστημιακός, ούτε δύο. Και δεν είχα τότε από βλακεία μου συλλάβει την έννοια της αιγίδος. Άρα είναι καθαρά ιδιωτική υπόθεση. Τέλος πάντων, η δίκη αυτή, η απόφαση δεν έχει εκδοθεί ακόμα. Παράλληλα, τότε έκανα εγώ για λόγους αμήνης, μία άλλη, έκανα μία μήνυση όμως στο ποινικά δικαστήρια. Είναι η απόφαση. Εναντίον ποιον? Εναντίον της κυρίας Καρανίκα. Μάλιστα. Ότι με συκοφαντεί, με βρίζει, γιατί ζητούσε πάνω απ' όλα να αποσυρθεί το βιβλίο. Αυτό ήταν ο στόχος. Το βιβλίο σας τι τίτλο έχει? Το κύδος Ελλήνων. Αυτό είναι. Και στο βιβλίο αυτό περιγράφονται όλα τα γεγονότα και όχι μόνο. Της έρευνας για τα παιδιά του 83. Για τα παιδιά του. Από εδώ ξεκινάνε όλη η διαδικασία. Έκτοτε έκανα εγώ την μήνυση αυτή. Την απορρίπτει ο εισαγγελέας. Αλλά τι κάνει όμως? Με την υπαρίθμο ΑΒΜΓ06 4317 της. Εντάξει, δεν έχει σημασία τα νούμερα αυτά, ναι. Τι λέει? Διατάζει έρευνα για όσα αναφέρω εγώ συγκεκριμένα στο προηγητικό μου υπόβλημα. Γίνεται προκαταρκτική εκτέταση και τώρα η ανακρίτρια έστειλε πίσω ή στον εισαγγελέα το φάκελο για να διατάξει ή ναι ή όχι. Τακτική ανάκριση. Άρα λοιπόν θέλω να πω το εξής με όλα αυτά που ακούσατε πριν. Ναι. Αν όμως δούμε ποια σημεία έχει πιάσει ο εισαγγελέας βάσει υπολείμματος, θα καταλάβουμε ότι το πράγμα πάει σε βάθος. Δεν σταματά. Βεβαίως ήθελα να πω και κάτι άλλο, να το πούμε μετά. Θα το πούμε μετά. Όλα αυτά τα λέω και φράξω τον κύριο Φουράκη σήμερα για να μας τα πει αυτά, για να σας δώσω να καταλάβετε ότι το θέμα δεν είναι καθόλου απλό. Δεν είναι δηλαδή. Εντάξει, αναρωτιόμαστε εμείς γιατί βάζουν τέτοια ερωτήματα στα παιδιά αυτά κλπ. Βλέπετε ότι γίνεται ήδη μια δικαστική διερεύνηση του θέματος. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Και παράλληλα με όλα αυτά, υπάρχει και το θέμα της Βουλής, το οποίο πρέπει να δώσει απάντηση στο Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Παιδείας, γιατί έγινε η έρευνα αυτή. Το Υπουργείο Υγείας έδωσε απάντηση. Θα μας τα πει ο βουλευτής που έκανα την ερώτηση. Αλλά πριν πάμε στη Βουλή και σε όλα αυτά τα πολιτικά, θέλω να πάμε λιγάκι να ακούσουμε μια εξήγηση που μας δίνει ο κύριος Γούδης, ο καθηγητής της αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Ένας επιστήμονας ο οποίος ασχολείται με τα θέματα αυτά, τον έχουμε φωνάξει και πολλές φορές εδώ πέρα στην παρέα μας, και του είπαμε το πολύ απλό. Έγινε κάτι, κύριε καθηγητά μου, εκείνη τη συγκεκριμένη περίοδο της σύλληψης των παιδιών αυτών, δηλαδή όχι της γέννησης, τον Απρίλιο του 83, της σύλληψης. Είναι ακριβώς 9 μήνες πριν ή 8 για κάποιους που πιστεύουν ότι τον Αύγουστο του 1982.
Έγινε κάτι δηλαδή στο σύμπαν, στον ουρανό, στο διάστημα που να, μπορεί να επηρέασε ίσως την δημιουργία κάποιων ανθρώπων, με το δεδομένο ότι όλες αυτές οι σύνοδοι πλανητών επιστημονικά έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζουν αρκετές φορές τη ζωή μας βάσει του νόμου περί ρευστών κλπ. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε. Υπήρξε κάποιο ξεχωριστό φαινόμενο αστρονομικό τον Αύγουστο του 1982, οπότε και εικάζεται ότι είναι η περίοδος σύλληψης των παιδιών του Απριλίου του 1983. Το 1982, τον Μάρτιο, αλλά και τον Αύγουστο, κατά περίεργο τρόπο, μία σειρά από πλανήτες και μία σειρά από μεγάλους, δηλαδή οι περισσότεροι γνωστοί μεγάλοι πλανήτες, ο Ερμής, η Αφροδίτη, ο Άρης, με τη Γη και ο Ποσειδώνας, ο Κρόνος, ο Δίας, ο Πλούτονας, όλοι βρεθήκαν περίπου σε ένα κομμάτι του ουρανού το οποίο ήταν ορατό και μέσα εκεί υπήρχαν και μεγάλοι αστεροειδείς. Οι συνισταμένοι των ελκτικών δυνάμεων των βαρυτιακών αυτών των πλανητών ενδεχομένως να αποτελούσε ένα μηχανισμό σκανδάλης για τη δημιουργία σεισμών. Βέβαια το περίεργο μόνο είναι στατιστικό, δηλαδή το να βρεθούν όλοι αυτοί οι πλανήτες προς την ίδια μεριά του ουρανού, να το πούμε έτσι, και στην ουσία προς την ίδια μεριά μεταξύ τους, έτσι επάνω στην τροχιά τους στην ουσία, δηλαδή βρίσκονται περίπου σε μία ευθεία γραμμή στο ίδιο σημείο, είναι ένα φαινόμενο σπάνιο. Την προηγούμενη φορά συνέβη το 1218 μία τέτοια και ίσως πιο δυνατή έτσι σύναξη τέτοιων πλανητών. Θα ήθελα να το δούμε αυτό λοιπόν το φαινόμενο λεπτομερώς σε έναν αστρονομικό χάρτη για να καταλάβουμε πώς ακριβώς συνέβη και αν τελικά υπάρχει κάποια επίδραση τόσο σε έμβιους οργανισμούς ή ακόμη και στα παιδιά του Απριλίου του 1983. Ας πούμε εδώ, 10 Αυγούστου και βλέπετε πώς είναι κατανεμημένοι οι πλανήτες. Δηλαδή βλέπετε στο οπτικό σας πεδίο που είναι σπάνιο να τους δείτε όλους μαζί. Τον Ποσειδώνα, βλέπετε ο ουρανός είναι εδώ, ο Δίας, ο Άρης, ο Κρόνος, ο Πλούτονας και συγχρόνως βλέπετε μία σειρά από μεγάλους αστεροειδείς, η Ήρα, η Δήμητρα, η Παλάς. Έχετε λοιπόν μία συγκυρία τέτοια και μία έτσι διασπορά πλανητών οι οποίοι όμως είναι ορατοί μέσα σε ένα πεδίο της τάξης των 95 εκατομμυρών. Πόσο σπάνιο είναι αυτό το φαινόμενο και τι μας λέει από πλευράς αστρονομίας, για εσάς δηλαδή τους αστροφυσικούς, τι σημαίνει? Σημαίνει απλώς μια συγκυρία η οποία, όπως σας είπα, τέτοιου είδους συγκυρία υπήρξε το 1218. Είναι σπάνια να βρεθούν, να συμβεί επάνω στις τροχές τους να είναι σε τέτοιες θέσεις, ώστε προβαλλόμενοι επάνω στο στερέωμα, στην ουράνια σφαίρα, να είναι ο ένας κοντά στον άλλον. Να δούμε λιγάκι και την επόμενη εικόνα. Να δούμε και την επόμενη εικόνα. Εδώ είναι το ηλιακό σύστημα, ο ήλιος είναι στο κέντρο και εδώ βλέπετε τις τροχές των διαφόρων πλανητών. Τους βλέπετε λοιπόν ότι όλοι βρίσκονται από την ίδια μεριά του ηλίου, έτσι είναι διάσπαρα και όταν προβάλλονται πάνω στον ουρανό βρίσκονται σε αυτό το κομμάτι. Ενώ κανονικά θα έπρεπε να είναι διάσπαρα τις τροχές, δηλαδή ο ένας θα έπρεπε να είναι εδώ, ο άλλος εκεί, ο άλλος πιο κάτω. Πέραν αυτού βλέπετε και την παρουσία ενός κομήτη. Να τους, είχαμε και έναν κομήτη εκεί μέσα. Και τους αστεροειδείς τους οποίους προανέφερα. Τώρα, αν το πάρουμε από την πλευρά καθαρά της επίδρασης που έχουν οι πλανήτες στους έμβιους οργανισμούς, εκτιμάτε ότι υπάρχει κάτι σαφές, κάτι ουσιαστικό? Κοιτάξτε, οι πλανήτες δεν έχει αποδειχθεί να έχουν κάποια επίδραση επάνω στους έμβιους οργανισμούς. Όμως, επιδράσεις από τον κοσμικό χώρο δεχόμαστε. Περισσότερο είναι η κοσμική ακτινοβολία. Υπήρχε μια ολόκληρη θεώρηση του προβλήματος γύρω από αυτό, το εάν δηλαδή τελικά οι μεταλλάξεις και άρα και η εξέλιξη του ανθρωπίνου είδους οφείλεται σε επίδραση της κοσμικής ακτινοβολίας. Το επόμενο Σάββατο στις Πύλες του Ανεξήγητου λύνουμε οριστικά το μυστήριο με τον Τσουτσουρό και το λαβύρινθο της Γόρτινας. Ετοιμάσαμε αποστολή για έρευνα στο σπήλαιο του μυστηρίου. Δηλώστε τώρα συμμετοχή στο τηλέφωνο 210-5707-900, στο email piles@alter.gr, από Δευτέρα στο τηλέφωνο 210-5707-852 και στο fax 210-5707-955. Λοιπόν, θα ακούσουμε και το δεύτερο μέρος της συνέντευξης του κυρίου Γούδη, του καθηγητή της αστροφυσικής στη συνέχεια της εκπομπής. Να σας πω ότι μας λέει, στη συνέντευξή του, όπως θα ακούσατε,
ότι πράγματι υπήρξε ένα γεγονός την εποχή εκείνη που είναι σπάνιο. Μια από σύνδεση... το 1200 την τελευταία φορά που χαρακτηρίζεται. Το 1200 τόσο. Έχουμε δηλαδή κάπου 800... 8-9 αιώνες πλέον. Ναι, 8-9 αιώνες πριν. Το θέμα είναι, επηρέασε αυτή η σύνδεση των πλανητών την γέννηση των παιδιών αυτών και δημιούργησε ορισμένα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αυτό ψάχνουμε και αυτό έχει απαντηθεί μέχρι το τέλος της εκπομπής. Να σας πω ότι τώρα που βγήκα έξω και πήγα στο δωμάτιο που είναι οι συνεργάτες μου, υπάρχουν πάρα πολλά τηλεφωνήματα, κυρίως από γονείς και από παιδιά του 83, που θέλουν να μας μιλήσουν και θέλουν να μας πούνε ότι τώρα καταλαβαίνουν ότι έχουν ορισμένες ιδιότητες ιδιαίτερες, διαφορετικές από άλλους συνομιλίκους τους. Και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Κλίμη τώρα, με τα δεδομένα που υπάρχουν στους εσάς τους πολιτισμολόγους, νομίζετε ότι αυτή η έρευνα έχει κάποιο συγκεκριμένο στόχο, διότι κάπου γίνεται αναφορά και σε σχέση να δούνε, λέει, οι πολιτισμοί πώς αναπτύσσονται, διότι έχουν Φιλανδία-Ελλάδα, ξέρω εγώ. Έτσι, γίνεται η έρευνα στη Φιλανδία και στην Ελλάδα. Φιλανδία δεν γίνεται για τα παιδιά όμως του. Γίνεται για μεγαλύτερες ηλικίες. Από το 1920 μέχρι το 1990. Καταρχήν θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και να δούμε αν οι επιστήμονες εδώ, οι Έλληνες, προσπαθούσαν να βρουν αν μπορέσαν σε αυτά τα παιδιά ένα διαφορετικό μοντέλο συμπεριφοράς ή ένα διαφορετικό γενετικό προφίλ του συνηθισμένου μέσου ανθρώπου. Πρέπει να ξεκαθαριστεί καταρχήν αυτό το πράγμα, τι ακριβώς ήθελαν οι επιστήμονες. Πολλοί τα έχουν παραλληλήσει με τα παιδιά ίντικο. Ναι. Οι κομμάτι των παιδιών ίντικο, γιατί το ερωτηματολόγιο που βλέπουμε, εάν συγκρίνουμε το ερωτηματολόγιο που είχατε βάλει στην εκπομπή σας για τα παιδιά ίντικο, συν αυτό εδώ, έχουν κάποιες ομοιότητες. Ναι, ομοιότητες, αλλά πολύ μικρές διαφορές σε κάποιες ερωτήσεις. Αλλά εγώ θα παραπέμψω όμως ακόμα πιο πίσω σε ένα μυθιστόρημα του Άρθουρ Κλάρκ, το The End of Childhood, η επικυρίαρχη στον ελληνικό τίτλο, που αναφέρει για μια νέα γενιά ανθρώπων που θα έρθουν για να σώσουν την ανθρωπότητα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Τώρα, όσο αφορά το θέμα του φιλανδικού πολιτισμού ή του, των βόρειων λαών, να το πούμε κατ' επέκταση με τον ελληνικό... Γιατί είναι, γίνεται Δανία-Φιλανδία η έρευνα, και Αγγλία, Αγγλία και, Ελλάδα. Και Ελλάδα. Είναι τελείως διαφορετικό το πείραμα που γίνεται εκεί, διότι ο ελληνικός πολιτισμός, είτε από την αρχαία Ελλάδα, είτε του Βυζαντίου, είτε την νεότερη, είτε ακόμα και σήμερα, και η συμπεριφορά μας, αλλά και το προφίλ ως Έλληνα, είναι διαφορετική νοοτροπία μας. Είναι κάτι διαφορετικό εκείνο, κάτι διαφορετικό αυτό, διότι εδώ μιλάμε για 98 Ελληνόπουλα, τα οποία η σύλληψή τους έγινε τον Αύγουστο του 82, με τη γέννησή τους του Απριλίου, όταν ήδη υπήρχε αυτό το αστροφυσικό, το αστρονομικό θα έλεγα, φαινόμενο επάνω, που εστιάστηκε στον χώρο του Αιγαίου. Ναι. Δεν ξέρω αν θα το πει. Ναι. Γιατί αναφέρετε χαρακτηριστικά τα 98 παιδιά, εδώ μιλάμε για ένα σύνολο ατόμων που συμμετείχαν. Δεν ήταν 98, είναι πολύ περισσότερα. Ήταν 8.500 άτομα που συμμετείχαν. Ναι, 98 όμως, απλά ήθελαν να ξεκαθαρίσουν για να μην δώσουν το στίγμα των πολλών χιλιάδων, των λίγων ατόμων στους πολλούς χιλιάδες. Έπρεπε να πούν, ναι, θα γίνει το ερωτηματολόγιο σε κάποιες χιλιάδες, όπως είπε και ο προηγουμένως, σχετικό ότι αυτά τα τεστ γίνονται, είναι τα matrix test που γίνονται σχετικά για την προσωπικότητα ή για την νοημοσύνη του κάθε ανθρώπου. Δηλαδή αναζητούσαν να βρουν πληροφορίες για 98 συγκεκριμένα άτομα. Για 98 συγκεκριμένα άτομα. Τα οποία θα έκαναν τι, για ποιο λόγο τα έψαχναν. Για να δουν αν έχουν τις υπερφυσικές δυνατότητες. Γιατί 98 και 99. Αυτό που είπε ο κ. Καρδαβέλλας. Να έχουν τα δεδομένα τους. Αύριο το πρωί που ένα από τα παιδιά αυτά θα μπει στη θέση του Ζαχόπουλου π.χ. Τι λες κουβέντες τώρα και ονόματα τα παιδιά αυτά. Να το έχουν υποέλεγχο, για κάτσε. Και ασχολούμαι με την ιστορία αυτή, μην με είδε κάτι. Όχι, το ερώτημα μου συγκεκριμένο, γιατί μου κάνει εντύπωση. Γιατί έχουν το φάκελό του. Γιατί 98 και όχι 99, 102 ή 96. Διότι τόσο ήταν αυτό ο αριθμός. Αυτό το ξέρω πολύ καλά. Πώς τον γνωρίζαμε, τι ήταν αυτός ο αριθμός. Ο αριθμός των παιδιών που έγινε η σύλληψη στον ελληνικό χώρο το διάστημα εκείνο τον Αύγουστο του 82. Όχι, 11.000, όχι, δεν είναι 11.000 γεννηθήκανε. Ναι. Οι 8.000 μπήκανε στη διαδικασία της. Αλλά μιλάμε για συγκεκριμένες έρευνες. Οι 4.000 απάντησαν στα ερωτηματολόγια. Από αυτούς ψάχνουν 98 άτομα. Και πώς ήταν σίγουροι θα απαντούσαν αυτοί οι 98. Μπορεί να ήταν σε αυτός που δεν απάντησε. Διότι από τις απαντήσεις. Γι' αυτό υπήρχε και κωδικός επάνω στο ερωτηματολόγιο. Ο κάθε κωδικός παρέμπευε σε κάποιο φάκελο, δηλαδή σε κάποιο παιδί. Ναι. Και ο Ισταδοκιάδωνακη.
Να θυμίσω κάτι που υπόθηκε από τον κύριο Φουράκη, τον υποκινητή όλη σε αυτή τη κατάσταση, πριν από 2,5 χρόνια. Είχε αναφέρει λοιπόν ότι δεν μπορούσαν να γνωρίζουν ποια από τα πολλά αυτά παιδιά που είχαν γεννηθεί εκείνη την περίοδο, η σύλληψή τους, είχε πει επιλέξει ο κύριος Φουράκης και το θυμάμαι ξεκάθαρα, είχε γίνει σε υπαίθριο χώρο. Και τι σχέση έχει. Αυτά αφορούν το συγγραφέα. Εκείνος το ισχυρίστηκε. Εμένα μου αρέσει ο υπαίθριος χώρος. Και εμένα μου αρέσει. Αλλά ενδεχομένως, εάν είχε επηρεάσει κάποια κοσμική ακτινοβολία από τις τόσες ακτινοβολίες που διαπερούν τον πλανήτη μας και τους ερευνάει η επιστήμη. Μια συγκεκριμένη, σε συγκεκριμένους χώρους ενδεχομένως να είχε επηρεαστεί θετικά ή αρνητικά κάτι. Αλλά θέλω να μου επιτρέψετε για ένα δευτερόλεπτο να πω κάτι σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Γούδης. Επειδή εμείς δεν ανακαλύψαμε ξαφνικά το οξυγόνο το 2008, αλλά βρήκαμε μια σπουδαία πατούρα από τους αρχαίους φιλόσοφους, τους Έλληνες αρχαίους φιλόσοφους, θα πρέπει να σταθούμε λιγάκι και στον Όμηρο, που στην Ιλιάδα γίνεται ιδιαίτερη μνήμα ότι επηρεάζει χαρακτηριστικά τον κάθε άνθρωπο η ημέρα και ο τόπος της γέννησής του. Ναι. Σε συνδυασμό με τα αστροφυσικά φαινόμενα. Υπάρχει αυτό... κάποιος από εσάς, υπάρχει κάποιος από εσάς που γεννήθηκε το 83 τον Απρίλη? Δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως μια κυρία η οποία, εσείς εκεί, η οποία έχετε παιδί που γεννήθηκε τον Απρίλιο του 83. Ε, ναι. Θα μιλήσουμε, όχι τώρα. Σηκωθείτε πάνω στο τηλέφωνο λιγάκι. Δώσουμε το μικρό, πίνει το μικρό. Δώσε, πίνει το μικρό. Εσείς έχετε παιδί που γεννήθηκε τον Απρίλιο του 83. Και μου λέγατε κάποια στιγμή πριν ξεκινήσει η εκπομπή και με ρωτάγατε, διότι το παιδί σας έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, κάποια... Όντως, είναι αλήθεια. Για πέστε μου. Να ξεκινήσουμε από τη βρεφική του σχεδόν ηλικία. Πιο δυνατά, αν θέλετε. Να σας μιλήσω για τη βρεφική του ηλικία στην αρχή. Ήταν ένα παιδί, πρώτον μίλησε πάρα πολύ γρήγορα, αλλά τα λόγια του ήταν λόγια μεγάλου παιδιού. Δεν ήταν ένα μωρό που μιλούσε. Αυτό το διαπίστωσε η δασκάλα του όταν τον πρωτοέστειλε στο νηπιαγωγείο. Και με παρακάλεσε αμέσως να τον βάλω σε ένα ειδικό σχολείο για παιδιά με μεγάλη διανοητική ικανότητα. Λοιπόν, ψάχνοντας βρήκαμε, το παιδί μου πιάστηκε στην Ελλάδα και μετά μετακόμισα στη Νέα Υόρκη. Έδωσε εξετάσεις στο Κολόμπια, το δημοτικό του Κολόμπια, και μπήκε με 160 IQ. Δίνανε εξετάσεις τότε. Λοιπόν, ήταν ένα σχολείο εβραϊκό. Οι περισσότεροι ήταν 90% ήταν εβραίοι μέσα. Αυτό το παιδί είχε το θάρρος, ενώ πολλές φορές του μιλούσα κάθε βράδυ και στον ένα και στον άλλο μου το γιο. Μιλούσα για την ελληνική ιστορία, την αρχαία ελληνική ιστορία. Λοιπόν, ήρθε αντιμέτωπος με καθηγητές, οι οποίοι μίλαγαν εναντίον της ελληνικής ιστορίας. Ναι. Αυτό είναι θέμα. Και είχε έρθει με θάρρος και μιλούσε και ανέλυε και δεν δίσταζε να μιλήσει και για το Χίτλερ μπροστά τους και μετά να του δίνουν και συγχαρητήρια οι Εβραίοι. Δεν μου δηλαδή, εσάς σας ανησυχούν όλα αυτά, δηλαδή σας ανησυχεί? Κοιτάξτε, μου έκανε εντύπωση από την πρώτη μέρα που είδα το παιδί μου. Η σύλληψη έγινε τον Αύγουστο του 82. Μάλιστα. Ο μπαμπάς μου ήταν γυναικολόγος σε μια... είχε φέρει πολλά παιδιά στον κόσμο. Το ρώταγα και εγώ, αλλά δεν το ρωτάω. Μπορεί, δεν ξέρω. Προσωπικό μαζί σας τα βλέμμα. Στο τιμό των υπέτειων. Μεγάλος έρωτας. Λοιπόν, αστιευόμαστε λιγάκι έτσι για να χαλαρώσουμε την ατμόσφαιρα. Και καλά κάνετε. Είχε προσέξει και ο ίδιος. Ήταν κάποια σημάδια στο κορμί του, ο τρόπος συμπεριφοράς του από την πρώτη στιγμή. Ήταν διαφορετικός. Ήταν κάτι διαφορετικό. Για να φανταστείτε, την πρώτη φορά που τον πήγα στο McDonald's, τον είχα ακόμα στην αγκαλιά μου. Ήταν 1 και 7 μηνών. Και γυρίζοντας πίσω,
ενώ τον είχα στην αγκαλιά μου, γυρίζει και μου λέει: «Δεν σε έχω άλλο πια ανάγκη, μαμά. Πολύ, πολύ σοβαρά. Οι λέξεις αυτές ήταν ξένες για αυτόν. Δεν σε έχω άλλο πια ανάγκη. Εγώ θα παντρευτώ, θα κάνω παιδιά και θα εργάζομαι. Και μπορείς να είσαι ήσυχη από εδώ και πέρα». Σε ηλικία 1,5 ετών. 1,5 ετών. Μπράβο, είναι πραγματικά διαφορετικό παιδί. Τέτοια παιδιά υπάρχουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξαναμιλήσουμε αν χρειαστεί. Και στην Ελλάδα. Και αρκετά από τα παιδιά αυτά μας μιλήσανε, όπως και οι γονείς τους. Θέλω να πω το εξής, ότι καταρχήν δεν πρέπει να ανησυχούν. Όπως τα παιδιά Indigo, αν είναι χαρισματικά παιδιά, και αυτά τα παιδιά προφανώς, αν έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες, πλησιάζουν τα Indigo που λέγαμε λίγο πριν, και είναι πληκυσμένα παιδιά. Από εκεί και πέρα, πιθανότατα κάποιοι να θέλουν να βρούνε τα παιδιά αυτά. Εάν είναι έτσι τα πράγματα, και εδώ πέρα περνάμε πια στην νομοσιολογία του πράγματος, γιατί θέλουν να τα βρούνε, γιατί τα καταγράφουν, γιατί τα επιλέγουν, με ποιο προορισμό τα επιλέγουν, πώς θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν. Αυτό πρέπει να το ξέρουν οπωσδήποτε και οι γονείς και τα παιδιά. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα κρυφά, μυστικά, να καλύπτονται πίσω από τίτλους ερευνών, να βάζουν κωδικούς συγκεκριμένους για κάποιες πιθανά κάποια δεδομένα, κάποια αρχεία δεδομένων, και όλα αυτά δημιουργούν τις ανησυχίες. Και σήμερα το βράδυ προσπαθούμε ακριβώς αυτές τις ανησυχίες να αποτινάξουμε και να πούμε σε αυτούς τους γονείς που είναι χιλιάδες και που στα τηλέφωνα μας τα έχουν σπάσει αυτή τη στιγμή και που πιθανότατα θα ακούσουμε κάποιους από αυτούς, είναι να μην ανησυχούν. Δεν συμβαίνει κάτι φοβερό και τρομερό. Όμως έχει πολύ ενδιαφέρον να μάθουμε γιατί έγινε αυτή η έρευνα. Πάμε λοιπόν σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και έχουμε πολλά να πούμε. Λοιπόν, ξύλο. Νταντά. Λοιπόν, να πάμε τώρα και σε εσάς λιγάκι, να σε εσάς κοντά. Από τα πάρα πολλά τηλεφωνήματα που έχουμε στην εκπομπή αυτή, θα ακούσουμε μια μητέρα, δεν θέλει να πούμε το όνομά της και το σέβομαι πάρα πολύ αυτό. Είναι μια μητέρα που έχει παιδί αυτής της περίοδου, τον Απρίλιο του 83. Θα δείτε από αυτά που θα μας πει, αυτό πώς επιβεβαιώνεται ο κύριος Φουράκης, αυτό που είπε, ότι ήξεραν, παρακολουθούσαν από το μαιευτήριο την κοίηση του παιδιού, της. Και μετά ήρθε το ερωτηματολόγιο το σχετικό στο σχολείο του. Κύριε όταν... Σας ζητάω συγγνώμη. Επειδή μία μητέρα λοιπόν που έτυχε να έρθω και εγώ σε επαφή, πριν μιλήσει η κυρία, μου είχε πει εάν βρεθεί τρόπος να θέσω αυτό το ερώτημα. Παρατηρώντας λοιπόν, παρακολουθώντας τα παιδιά σε εμβριακή κατάσταση ενδομήτρια, υπάρχει περίπτωση να έχει προκληθεί μια βλάβη είτε στο παιδί, πιστεύω ότι όχι, είτε στη μητέρα η οποία θα παρουσιαστεί αργότερα? Πιστεύω ότι όχι. Γιατί με ποιο τρόπο άραγε τα παρακολουθούσαν τα παιδιά μέσα στη μήτρα? Δεν ξέρω αν ο παιδίατρος θα μας απαντήσει ο γιατρός. Να πω κάτι άλλο για να πει μετά ο παιδίατρος που ξέρει. Να μας πούνε οι παιδίατροι ή οι μητέρες από τα βιβλιάρια τους τη φαρμακευτική αγωγή. Μπράβο. Που υπηρήσανε κατά το διάρκεια αυτό. Εκεί είναι το πρόβλημα. Και η Βουλή, των Ελλήνων. Και η φάρμακα των Ελλήνων. Και η Βουλή των Ελλήνων, κύριε Χαρδαβέλα, να το ξανασυζητήσει αυτό το θέμα, διότι είναι πολύ σοβαρό να σε φακελώνουν γονιδιακά και να μην το γνωρίζει. Μάλιστα. Να ακούσουμε τη μητέρα αυτή που θέλει να μας πει τι έζησε. Καλησπέρα σας. Να κάνω μια μικρή. Αυτό που είπατε, όχι, συγγνώμη. Αυτή τη στιγμή από αυτά τα παιδιά περίπου 200 είναι στη σχολή Ελπίδων. Μάλιστα. Όταν έχουν τους φακέλους των 200 αυτών παιδιών, στην πορεία καταλαβαίνουμε πώς μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε. Καλησπέρα, κυρία μου. Καλησπέρα σας. Αφήστε να ακούσουμε. Καλησπέρα, κύριε Χαρδαβέλα. Διαβάζω. Κάθε Σάββατο μας ξενυχτάτε, αλλά απόψε μας έχετε αναστατώσει πάλι. Διαβάζω το τηλεφώνημά σας. Μάλιστα. Τον Απρίλιο του 83, που περίμενα να γεννήσω την κόρη μου, υπήρχε διαφήμιση για ιατρική έρευνα. Μάλιστα. Μπήκαν την ώρα του τοκετού μέσα και μου έκαναν ερωτήσεις. Μάλιστα. Στο σχολείο μας έστειλαν το ερωτηματολόγιο που έλεγε ότι μας γνώριζαν από τον τοκετό. Μάλιστα. Αυτά είναι πολύ σοβαρά ζητήματα που μας λέτε. Για πέστε μου λοιπόν. Γι' αυτό έχω αναστατωθεί κιόλας απόψε. Για πέστε μου λοιπόν, τι ακριβώς ζήσατε? Τον Απρίλιο του 83 υπήρχε στην τηλεόραση κάποια καμπάνια που έλεγε ότι παρακαλούμε συνεργαστείτε μαζί μας και την ώρα του τοκετού κάποιος θα είναι κοντά σας με κάποιο ερωτηματολόγιο. Μάλιστα.
Εγώ γέννησα με δικό μου γιατρό, με φίλος μου ήταν ο γυναικολόγος και την ώρα του τοκετού μπήκε μία κοπέλα μέσα στην αίθουσα και μου είπε ότι είναι από την έρευνα, ότι, από την έρευνα αυτή που έχω ακούσει στην τηλεόραση και άρχισε να μου κάνει ερωτήσεις. Με ρώτησε πόσο ετών είμαι, τι επάγγελμα κάνω, τι επάγγελμα κάνει ο άντρας μου, πόσο ετών είναι, αν έχω προβλήματα υγείας, αν έχω άλλο παιδί, αν έχει πρόβλημα το άλλο μου παιδί υγείας. Τώρα δεν θυμάμαι, γιατί πίστεψα πραγματικά ότι ήταν για ιατρικούς σκοπούς. Δεν θυμάμαι συγκεκριμένα άλλες ερωτήσεις. Ναι. Μετά τον Απρίλιο του 1983 που γίνανε αυτές οι ερωτήσεις σας την ώρα του τοκετού, όταν τελειώσατε μάλλον το τοκετό. Όχι. Πριν γίνει ο τοκετός. Πριν γίνει ο τοκετός. Ναι, πάνω στους πόνους που είχα. Το ερωτηματολόγιο, πάνω στους πόνους, δηλαδή εσείς πονάγατε και σας ρωτάγανε. Δεν ρωτάγανε. Είναι αυτή η ιδέα. Τώρα, το ερωτηματολόγιο στο σχολείο του παιδιού πότε ήρθε? Το πρώτο, ήταν δύο ερωτηματολόγια. Το πρώτο ερωτηματολόγιο ήρθε όταν το παιδί ήταν στο δημοτικό σε εμάς. Μάλιστα. Τώρα δεν θυμάμαι την τάξη, γιατί σας λέω, νόμιζα ότι ήταν για ιατρικούς σκοπούς. Ναι. Το πρώτο ερωτηματολόγιο μιλούσε καθαρά πόσο ύψος έχει το παιδί, τι βάρος έχει, δεν ήταν κάτι ύποπτο. Σωματικά στοιχεία, ναι. Το δεύτερο ερωτηματολόγιο. Το δεύτερο ερωτηματολόγιο ήρθε όταν το παιδί ήταν στο λύκειο. Μάλιστα. Το είναι πρόβλημα... η επίμαχη περίοδος της έρευνας που ασχολούμαστε τώρα. Αν θυμάμαι καλά, κύριε Χαρδαβέλα, γιατί σας λέω, πίστευα πραγματικά ότι είναι για ιατρικούς σκοπούς και δεν είχα δώσει τη δέουσα προσοχή. Ναι. Θυμάμαι όμως ότι ήταν δύο ερωτηματολόγια στο Λύκειο, το οποίο το ένα απευθυνόταν σε μένα, σαν μητέρα, και το άλλο ήταν στο παιδί. Όπου ρωτάγαν το παιδί τι? Το παιδί μάλιστα του, αν θυμάμαι καλά, έλεγε να το απαντήσει μόνο του, χωρίς τη συνεργασία των γονέων του. Ναι. Αυτό το θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά, γιατί το παιδί το απάντησε μόνο του, ακούστε, το δικό του. Ακούστε κάτι. Για να μην γινόμαστε έτσι πάρα πολύ καχύποπτοι και τα βλέπουμε όλα σκοτεινά και περίεργα, μπορεί αυτό να είναι μια έρευνα η οποία καλώς να έγινε, στατιστική για να καταγράφουν ένα παιδί, πώς μεγαλώνει, σε τι περιβάλλον μεγαλώνει κλπ. Να είναι μια ιατρική έρευνα. Εκείνο που σας έκανε την εντύπωση και σας δημιούργησε υποψίες, ποιο ήταν το δεύτερο ερωτηματολόγιο? Το δεύτερο ερωτηματολόγιο και το ότι έλεγαν το παιδί να το συμπληρώσει μόνο του, χωρίς να ρωτήσει τους γονείς. Αυτό το έλεγε επάνω. Επίσης το παιδί είχε αλλάξει σχολείο και είχε πάει στο άλλο σχολείο. Δεν ξέρω τώρα αν παρακολουθούσαν ή αν σε κάθε σχολείο έστειλαν ορισμένα. Το παιδί σας ενημέρωσε για τις ερωτήσεις που του βάλανε? Το παιδί μου ενημέρωσε. Όχι, δεν με ενημέρωσε ακριβώς για τις ερωτήσεις. Τις έμαθα από εσάς τις ερωτήσεις. Μάλιστα. Έχει σημασία. Δεν ξέρετε δηλαδή αν το ρωτήσανε για κάποιες ψυχικές του ιδιότητες? Όχι, και το παιδί τώρα που το ρωτάω δεν το θυμάται, γιατί ήταν κάτι που δεν είχαμε δώσει τη σημασία αυτή που πήρε μετά. Μάλιστα. Στην έκθεση το θέμα. Εσάς... Ήταν ερωτηματολόγιο που μοιράστηκαν και σε άλλα παιδιά στην τάξη του που είχαν γεννηθεί το 83 ή μόνο το Απριλίο ξεχώρισαν 1, 2, 3 παιδιά που ήρθαν στη συγκεκριμένη? Όχι, ξεχώρισαν τα παιδιά του Απριλίου. Ναι. Ξεχώρισαν τα παιδιά που είχαν γεννηθεί τον Απρίλιο. Πού το ξέραν ότι γεννήθηκε τον Απρίλιο το παιδί σας? Στο σχολείο, εγώ υπέθεσα τότε ότι στο σχολείο έχουν καρτέλες που γράφουν τις ημερομηνίες. Από εκεί τα βρήκανε. Σωστά υπέθεσες. Το ερωτηματολόγιο δηλαδή, κυρία μου, έφτασε στα χέρια σας μέσα από το σχολείο ή πήγε κατευθείαν στο σπίτι? Το οποίο το πρώτο σχολείο ήταν δημόσιο και το δεύτερο σχολείο ήταν ένα ιδιωτικό σχολείο. Για να καταλήξουμε κάπου τώρα. Πώς ξέρανε ότι το παιδί πήγε από το δημόσιο στο ιδιωτικό και το βρήκανε στο ιδιωτικό? Αφού το παρακολουθούσαμε και διαφορά εκεί είπαμε. Μα αυτό ρώτησα, γι' αυτό υποθέτω. Αυτό και εγώ τότε πίστευα ότι σε κάθε σχολείο πήγαιναν ορισμένα έντυπα και έλεγε στους καθηγητές να τα μοιράσει αν υπάρχουν παιδιά του 83. Να καταλήξουμε κάπου. Εσάς σας ανησυχεί κάτι σε όλη αυτή την ιστορία ή όχι? Εμένα πάρα πολύ με ανησυχεί. Μετά την πρώτη εκπομπή σας έχω αναστατωθεί και μάλιστα ήθελα να πάω να συναντήσω τον κύριο Φουράκη, αλλά κάπου φοβόμουν κιόλας. Λοιπόν. Τον κύριο Φουράκη, εγώ σαν κυρία μου. Τον Φουράκη, εγώ δεν ξέρω. Ο Φουράκη είναι άκακο εντελώ, κυρία. Είναι ο πρώτο που το έχει κάνει αυτό το θέμα. Λοιπόν, ακούστε να σα πω κάτι. Και αυτό αφορά εσά και αφορά και όλου του γονεί που μα ακούνε αυτή τη στιγμή. Δεν πρέπει να ανησυχείτε καθόλου. Δεν είναι κάτι που είναι κάτι επικίνδυνο για το παιδί σα. Πιθανότατα προσπαθούν να βρουν κάποια παιδιά
που να έχουν κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες. Από εκεί και πέρα, εφόσον έχετε μια καλή συνεργασία με το παιδί σας και τα κουβεντιάζετε όλα, και πρέπει να τα κουβεντιάζετε όλα. Ναι, όχι, δεν έχω πρόβλημα, ναι. Ναι, φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα και δεν πρέπει να ανησυχείτε καθόλου. Θα φτάσουμε σε κάποια άκρη, θα δούμε τη συνέχεια της εκπομπής, τι θα βγάλουμε και τι θα κουβεντιάζουμε, και ελπίζω εκεί γύρω στις 2 το πρωί που θα τελειώνουμε να έχετε λύσει και τα ερωτήματα δικά σας. Σας ευχαριστώ πολύ που μας πήρατε. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Σαββαβέλα. Ναι, όμως τώρα είχαμε πάει και είχαμε μιλήσει και με κάποια παιδιά. Ακριβώς, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε στη σημερινή. Ένα θέμα προκύπτει από την έρευνα. Πολύ καλώς έγινε η έρευνα, την κάμανε, εντάξει. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Εδώ εγώ έχω 50 πράξεις ληξιαρχικές. Παιδιών του 83. Πώς βρεθήκανε στα χέρια μου? Βρεθήκανε από οργάνωση μη κρατική και μη γνωστή. Παράλληλα με την έρευνα, άλλες οργανώσεις, άλλες υπηρεσίες μαζεύανε από τα ληξιαρχεία τις ληξιαρχικές πράξεις των παιδιών. Τι θέλετε να πείτε, κύριε Φουρά, γιατί εδώ πέρα φαίνεται πράγματα να αιωρούνται. Ναι, είστε συγκεκριμένος. Αφήνω πράγματα να αιωρούνται. Εδώ είναι τα, όλα αυτά. Είναι ληξιαρχικές πράξεις. Οι ληξιαρχικές πράξεις πήγανε στο ίδιο κέντρο που πήγανε και τα αποτέλεσμα. Που αφορούσαν παιδιά. Μήπως αυτό να σημαίνει ότι αυτοί που κάμανε την έρευνα, οι επιστήμονες, ξέρανε το παραμικρό? Ναι. Που σημαίνει ότι αυτά έγιναν για παιδιά του Απρίλη του 83. Ναι, μιλάμε για παιδιά του Απρίλη του 83, είναι οι εξαιρετικές πράξεις αυτές. Μάλιστα. Βέβαια, πρέπει να τονίσουμε και κάτι ακόμα. Ότι αυτό το πράγμα είναι ικανό να γίνει στην εποχή μας για οποιονδήποτε άνθρωπο. Ζούμε σε μια εποχή που όλα τα διαθέσιμα στοιχεία μπορούν να συνενωθούν από ένα φορέα. Δεν μπορώ άνετα, αν είμαι εγώ κάποιος φορέας, ξέρω κι εγώ, μιας υπηρεσίας, να συμμαζέψω από μόνος μου όλα τα στοιχεία που αφορούν τον κύριο Μούτσο, παραδείγματος χάρη, και να μάθω τα πάντα γι' αυτόν. Αυτό στην εποχή μας ισχύει για όλους. Στο ίντερνετ, να μπείτε, δεν θα μάθετε πολλά πράγματα. Που θέλω να, αυτό που θέλω να πω και να κάνω ως ένσταση είναι ότι δεν χρειάζεται αναγκαστικά να ψάχνουμε το μεταφυσικό μέρος. Εδώ έχουμε μια, πώς το λένε, μια ύποπτη και προφανώς, ίσως και πιθανώς δηλαδή, παράνομη δραστηριότητα έρευνας που έγινε εις βάρος κάποιων ανθρώπων και αυτό δείχνει ένα δείχνει ένα παρασκήνιο πραγμάτων που συμβαίνουν εις βάρος όλων των ανθρώπων. Πέραν το παιδί του 83. Λοιπόν. Αν δεν ήταν τα παιδιά του 83, δεν θα το γνωρίζαμε. Έτσι. Δηλαδή συνέβη η σύμπτωση που το αποκάλυψε. Ωραία. Όλγα, πάμε να αρχίσουμε όμως να δούμε τι λένε και τα ίδια τα παιδιά. Mm-hmm. Δεν θα ήταν δυνατόν να μην έχουμε και δικές τους συνεντεύξεις. Μας εξηγούν τα παιδιά που γεννήθηκαν τον Απρίλιο του 1983 ότι όντως ορισμένα από αυτά έχουν κάποιες μεταφυσικές ιδιότητες. Ότι από την παιδική τους ηλικία είχαν μεταφυσικές εμπειρίες, αλλά και κάποια ιδιαίτερα ψυχικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Αυτό συνέβη μία φορά με τις πολλές παρουσίες. Και ένα άλλο περίεργο, το πιο μπορώ να πω που με φόβησε παραπάνω, πάλι διαφορετικό, ήταν ότι ενώ κοιτούσα απέναντι, είχα μια βιβλιοθήκη, κοιτούσα τη βιβλιοθήκη επίμονα, πάλι φοβόμουν, και ενώ σταμάτησα να μπορώ να μιλήσω και λέω κάτι θα συμβεί, τι θα συμβεί, είδα μέσα στη βιβλιοθήκη, είδα στη βιβλιοθήκη στο κέντρο να εμφανίζεται ένας κυκλικός στόλος, ο οποίος ήταν σε σύραγγα, δηλαδή ομιχλώδες, γκρι, και μπορούσα να δω μέσα σε πολύ βάθος. Και αυτό μου φάνηκε πολύ περίεργο. Και στην αρχή ήταν ένα βάθος απλά. Μετά άρχισαν να εμφανίζονται κάποια άτομα από το βάθος να έρχονται, σαν να περπατάνε δηλαδή από πολύ μακριά και να έρχονται. Και όσο πλησίαζαν, εγώ τα παρακολουθούσα, ήταν ένα τσούρμο, δηλαδή πολλοί άνθρωποι ήταν, οι οποίοι φορούσαν όλοι ένα γκρίζα ρούχα και τα πρόσωπά τους και όλα, δεν ήταν το χρώμα του δέρματος. Ήταν όλες οι ηλικίες και όλα τα φύλλα, δηλαδή ήταν γυναίκες, παιδιά, μέσες ηλικίες, οι οποίοι ήταν με ένα θλιμμένο ύφος και κοιτούσαν όλοι κατάματα εμένα στο κρεβάτι. Μέχρι που πλησίαζαν και όλα αποκλείεται να μπουν στο δωμάτιο. Δηλαδή το σκεφτόμουν έτσι σαν. Μέχρι που βγήκε από την ντουλάπα η πρώτη που προχωρούσαν και μπήκαν στο δωμάτιο και έφτασαν μπροστά σε μένα και με το που με κοίταξε, σταμάτησε ο πρώτος μπροστά και με κοίταξε στα μάτια κάτω. Εκεί πέρα δεν άντεξα, έξω τα μάτια κουκλώθηκα και παρακαλούσα να με ακουμπήσουν. Μέχρι δηλαδή που έλεγα θα πάω καρδιά να με ακουμπήσω. Δεν με ακούμπησε κανένας και μετά από λίγο σταμάτησε και αυτό. Δηλαδή αυτό ήταν κάτι πολύ τρομακτικό για μένα. Σταματήσανε κάποια στιγμή όλα αυτά τα φαινόμενα, όλες αυτές οι εμπειρίες?
Όχι, δεν έχω σταματήσει, απλά μπορώ να πω ότι πλέον είναι ελεγχόμενος από μένα, κατά κάποιο τρόπο. Βασικά, με μένα η ιστορία ξεκινάει από πιο παλιά. Από μικρός δηλαδή έλεγα περίεργα πράγματα στον πατέρα μου και τα έπαιρνε στην πλάκα. Κυρίως του λέγα για κάποιες ικανότητες αυτεπιβολής που είχα. Και εντάξει, δεν με πίστευε. Αλλά αργότερα μαθαίνοντας, διαβάζοντας από κάποια βιβλία, κάποια περιοδικά, τότε υποψιάστηκε ότι μπορεί κάτι περίεργο να συμβαίνει. Αυτό υπήρχε πάντα, δηλαδή πάντα ήμουν διαφορετικός, ακόμα και τώρα. Σούπα για τις παρέες, τα διαφορετικά ενδιαφέροντα, ακόμα και τον τρόπο που προσέγγιζα τα μαθήματα στο σχολείο, τον τρόπο που έλεγα τις ασκήσεις, ήταν εντελώς διαφορετική από τον καθηγητή μου. Και ποτέ δεν παραδεχόμουν ότι εκείνο ήταν ο σωστός. Δηλαδή πάντα μου το έλεγαν αυτό οι καθηγητές, ρε παιδί μου, γιατί ακολουθείς το δικό σου τρόπο. Είχα πάντα... Και έφτανε στο ίδιο αποτέλεσμα. Ναι. Και ήταν σωστό. Και με καλύτερο δηλαδή ρυθμό. Mm-hmm. Ναι, ήταν σωστό. Όσο περνάνε τα χρόνια, βλέπετε εσείς το παιδί σας, έχετε πόσα, δύο αγόρια. Ναι, δύο. Δύο αγόρια. Βλέπετε στο παιδί, τον Άλκη, το συγκεκριμένο παιδί, να έχει, πέρα από αυτές τις εμπειρίες που περιγράφει, ναι, τις βραδινές, τις επισκέψεις κτλ, να έχει στο χαρακτήρα του ιδιαίτερα στοιχεία που τον κάνουν να είναι ξεχωριστός. Να μην σας βάλω να συγκρίνετε τα δύο παιδιά, δεν μπορεί μια μάνα να το κάνει, ούτως ή άλλως. Αλλά βάσει των παιδιών που συναντάτε εσείς στο σχολείο, ξαδέρφια, σόι, δεν ξέρω αν υπάρχει, έχετε επαφή με παιδιά, ούτως ή άλλως. Ούτως ή άλλως, εκπαιδευτικός είμαι και βλέπω κάθε μέρα με παιδιά είμαι. Βλέπετε στον γιο σας να έχει ιδιαίτερες ικανότητες, ιδιαίτερα χαρίσματα στο χαρακτήρα του, να έχει κάτι που τον διαφοροποιεί από τα άλλα παιδιά. Στην καθημερινότητα... Δεν θα μπορούσα να πω στην καθημερινότητα ότι είναι κάτι το εξαιρετικό. Απλώς έχει πολύ μεγάλη υπομονή από μικρός, επιμονή, πολύ πείσμα, το έχουν όλα τα παιδιά, δηλαδή, τι να πω, κάτι το πολύ που να βγάζει μάτι, όχι, εγώ δεν παρατήρησα. Είναι όμως πάρα πολύ ευαίσθητος. Δεν ξέρω αν αυτό είναι μείον ή συν, ή αν μπορείς να το πεις προσόν. Πάντως δεν είναι ένα παιδί που διαφοροποιείται, όχι, από τα άλλα παιδιά. Όχι, όχι. Βρίσκει ενδιαφέροντα, ναι, συμμετέχει. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ παντού. Ναι. Από εδώ και πέρα σκέφτεστε αυτή την υπόθεση να την ανακοινήσετε. Ούτως ή άλλως θα υπάρξει μια ανακοίνηση. Κίνηση, ναι, της υπόθεσης, ναι, λόγω εκπομπής. Άρα σε προσωπικό επίπεδο αναζητάτε ακόμα απαντήσεις για το θέμα. Μέσω βιβλίων. Δεν νομίζω να μπορέσω να βρω. Αν και επιχείρησα να πλησιάσω ανθρώπους, αλλά δεν έχω ευρύ κύκλο γνωριμίες, ώστε ίσως και οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά τα θέματα δεν μπορούν να ασχολούνται με τον καθέναν. Στον αθέατο κόσμο με τον Κώστα Χαρδαβέλα, ποια είναι η επόμενη μέρα για τους δύο Έλληνες κομμάντους στην Κύπρο που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο με το δράμα που ζουν και νέες λίστες επιχορηγήσεων σε ημέτερους και φίλους των τελευταίων κυβερνήσεων. Αθέατος κόσμος, Τρίτη 11 και 4 το βράδυ στο Alter. Πριν προχωρήσουμε, να ακούσουμε ακόμη κάποιο κύριο. Είναι πατέρας ενός παιδιού του Απρίλη του 1983. Το λέμε κύριε Μανώλη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Για πέστε με εσείς, και είχε ενδιαφέρον το τηλεφώνημα που μας κάνατε. Βλέπω ότι εσείς είστε πατέρας του παιδιού. Απόστολο με λένε. Απόστολο.
Ναι. Ωραία, κύριε Αποστολή. Εσείς λοιπόν είστε πατέρας ενός παιδιού που γεννήθηκε τον Απρίλιο του 83. Ναι, ναι. Περίεργα πράγματα γίνονται, ειλικρινά. Παρακολουθώ την εκπομπή σας. Και παλαιότερα έχετε ξανακάνει τέτοιου είδους εκπομπή. Ναι, τώρα το κάναμε διότι αυτό το θέμα στην Βουλή. Συναρπαστική είναι και ιδίως για εμάς που μας αφορά. Μάλιστα. Το κάνω το θέμα πάλι για να δώσουμε κάποιες απαντήσεις, διότι το θέμα έχει φτάσει στη Βουλή των Ελλήνων, πρέπει να συζητηθεί. Και παράλληλα υπάρχει και μια δικαστική διένεξη. Αλλά εσείς μου λέτε εδώ πέρα ότι το ερωτηματολόγιο αυτό ήρθε στο παιδί σας και ότι το παιδί σας έχει μια ανεπτυγμένη διέστηση, μου είπατε. Όχι μόνο ανεπτυγμένη διέστηση και κάτι μπερδεμένες ικανότητες. Δηλαδή, καταρχάς στο ερωτηματολόγιο και στο δημοτικό και στο, και στο γυμνάσιο. Μάλιστα. Όχι στο λύκειο, νωρίτερα. Mm-hmm. Το συμπλήρωσε. Πολυσελίδιο μάλιστα. Ήταν αυτό το ερώτημα. Ναι, ήταν αρκετές ερωτήσεις. Ναι. Το παιδί μου, ενώ έχω δύο κορίτσια, το ένα κορίτσι ήταν μαθήτρια, ας πούμε, του 18. Mm-hmm. Η άλλη μου, η κοπελίτσα αυτή που συζητάμε, ήταν, ας πούμε, του 10, 11, εκεί, ας πούμε, με τα βία διάβαζε. Τώρα στις 10 του μήνα πάμε να την ορκίσουμε, βγήκε καθηγήτρια, ξέρω εγώ, στα θρησκευτικά, ας πούμε, πάω στο Αριστοτέλειο, βγήκε το κορίτσι, περίεργα πράγματα δηλαδή. Τι ιδιαίτερες, τι ιδιαίτερότητες βλέπατε. Δουλεύεις, ας πούμε, τώρα σε ένα κανάλι, ξέρω εγώ, είναι παρουσιάστρια, mm-hmm. κάθε μέρα τη βλέπουμε. Γεννήθηκε στις 19 του Απρίλη. Το 83. Το 83 βέβαια. Ναι. Και γενικώς, ας πούμε, έχει διέστηση σε ορισμένα, μάλλον, ας πούμε, προαισθάνεται ορισμένα πράγματα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, πραγματικά είναι, δηλαδή, είναι ένα ιδιαίτερο, ενηγματίζει ώρες-ώρες. Είναι ένα ιδιαίτερο παιδί, θέλετε να πείτε. Πολύ ιδιαίτερο παιδί. Εσάς, σας έχει... Είναι λίγο, αν το δεις έτσι και του μιλήσεις, κύριε Χαρδαβέλα, είναι, ας πούμε, σαν, σου δείχνει σαν εσωστρέφεια να έχει, ναι. Σαν να είναι επιφυλακτικό. Εσείς, όταν το ερωτηματολόγιο αυτό ήρθε στα χέρια της και στα χέρια σας, αντιληφθήκατε τι θέλανε να μάθουν? Πάντα από παιδί εγώ του άφηνα πρωτοβουλίες και η μαμά του και δεν παίρναμε. Βέβαια διάβασα εγώ τι συμβαίνει, αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ εκείνη την εποχή ότι αυτό ήταν κάτι πονηρό. Φαντάστηκα ότι... Μη λέμε ότι είναι, για την ώρα μην λέμε ότι είναι κάτι πονηρό. Μπορεί να μην είναι τίποτα πονηρό. Αλλά είναι κάτι που πραγματικά είναι περίεργο. Για εκείνη την εποχή, λέω, τότε που περίεργο. Δεν είχε κάνει ο κύριος που έχετε κοντά σας. Που συγχαρητήρια ο για κύριος Φουράκης. Ναι. Ναι, συγχαρητήρια για τον Χριστιανό αυτό. Αλλά εκείνη την εποχή πριν βγει αυτός ο άνθρωπος, το έβλεπε στο βιβλίο σαν κάτι, ας πούμε, εντάξει. Μάλιστα. Υπήρξε αριθμός στο ερωτηματολόγιο που λάβατε, κύριε? Όχι, δεν το θυμάμαι. Δεν θυμάστε κάτι τέτοιο? Δεν θυμάμαι το ερωτηματολόγιο, διότι έλεγε γενικές ερωτήσεις και μέσα σε αυτές τις ερωτήσεις φαντάζομαι. Όχι φαντάζομαι, βλέπω ότι ήταν και αυτές οι δικές σας. Μάλιστα. Το δικό σας ερωτηματολόγιο, λάβατε ερωτηματολόγιο εσείς σαν γονιός, γιατί σαν θεωρητικά γονιός, η έρευνα... Όχι, σαν γονιός, δώσανε του παιδιού από το σχολείο, το έφερε μόνο του το παιδί σε εμάς. Αυτό είναι ένα περίεργο στοιχείο, γιατί στην κανονική έρευνα που έγινε στο εξωτερικό υπάρχει ένα συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο που αφορά τους γονείς και ακόμη ένα ερωτηματολόγιο που αφορά στα παιδιά. Θα σου εδώ πω έχουμε λάβει μόνο ένα ερωτηματολόγιο. Νομίζω η κυρία που μίλησε τηλεφωνικά πριν είπε ότι συμπλήρωσε. Υπάρχει, έχω εγώ στα χέρια. Αν σας πω κατηγορηματικά, δεν θυμάμαι να πούμε. Δεν θυμάμαι αν ήταν και δικό μου εκείνη την εποχή. Λοιπόν, εντάξει. Γιατί δεν δώσαμε έμφαση εκείνη την εποχή. Όμως το παιδί πραγματικά έχει ιδιαίτερες ικανότητες. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά, χίλια ευχαριστώ και εγώ. Να πάμε στην κυρία Κονδύλη που έχετε γράψει αυτό το βιβλίο που είναι πολύ ωραίο, η 12η Έλικα. Ευχαριστώ. Έχει σχέση με αυτό το θέμα που κουβεντιάζουμε, το βιβλίο σας. Εμπνεύστηκα από αυτή την υπόθεση. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι αυτή. Και η αλήθεια είναι ότι στην αρχή ξεκίνησα κάνοντας μία δημοσιογραφική έρευνα, γιατί είμαι και δημοσιογράφος. Με όλα τα στοιχεία που μπορούσα που να καταλήξατε, πάρω. Καταλήξατε, κυρία Κονδύλη. Αν καταλήξατε. Ναι. Ακόμα ρωτάω, κύριε Χαρδαβέλα. Δεν έχετε. Ακόμα ρωτάω. Δεν έχετε δώσει μια απάντηση. Και μάλιστα από την εποχή που πρωτοήρθα στα χέρια μου αυτό το ερωτηματολόγιο, δηλαδή γύρω στο 2003, τέλη 2003 ήτανε, mm-hmm. κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ.
χωρίς να μπορέσω να φτάσω σε ένα σημείο να πω, ας πούμε, πώς είπατε εσείς στην αρχή, ότι σήμερα δίνεται μια οριστική λύση στο πρόβλημα. Δεν μπόρεσα να βγάλω μια τελική, ναι, να τα βάλω έτσι στο μυαλό μου ώστε να βρω ένα τέλος. Ναι. Εγώ είπα όμως ότι θα δώσουμε μια απάντηση και σωστά με διόρθωσε ο κ. Φουράκης, όχι οριστική, δεν μπορεί να δοθεί οριστική δεν απάντηση. Δεν μπορεί να δοθεί οριστική. Το είπα αυτό διότι αμέσως στη συνέχεια της εκπομπής θα ακούσετε και την κυρία Μπακούλα. Συμπληρώσω, κύριε Χαρταβέλα, λιγάκι. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι δεν είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να βγάλουμε κάτι οριστικό. Είναι ότι έχω την εντύπωση ότι δεν έχουμε τις απαραίτητες εκείνες πληροφορίες. Ακριβώς. Για να φτάσουμε κάπου σύντομα. Για να φτάσουμε κάπου. Εάν είχαμε όλα τα δοσμένα. Θα φτάναμε. Θα φτάναμε. Θα φτάναμε. Λοιπόν, τότε. Πάμε σε ένα λεπτό, Γιάννη. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα ακούσετε, και αυτό είναι ίσως μια προσφορά της εκπομπής, και την κυρία Μπάκουλα. Είναι κυρία Μπακούλα. Μπακούλα, η καθηγήτρια που έκανε. Ήταν στην ομάδα που έκανε την έρευνα αυτή. Αλλά ο Γιάννης μίλησε επίσης και με. Μιλήσαμε με την υπεύθυνη του όλου προγράμματος στην Ευρώπη, η οποία ανέλαβε να φέρει αυτή την έρευνα εις πέρας. Είναι ο άνθρωπος που μιλάει για το θέμα αυτό και δίνει συγκεκριμένες απαντήσεις που φωτίζουν το θέμα. Πήγαμε δηλαδή στην καρδιά του ζητήματος. Από εκεί που ξεκίνησε αυτή η έρευνα, από την Αγγλία, όπως είπαμε, έτσι. Ναι, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, θα σας ακούσετε όλους μετά. Λοιπόν, ακόμη έχουμε καμιά ώρα μπροστά μας. Έχουμε αρκετά να σας πούμε και να δούμε και τι γίνεται στη Βουλή με το θέμα αυτό, που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά πριν να πούμε οτιδήποτε και ακούσετε οτιδήποτε, θέλω να επικοινωνήσουμε και να ακούσουμε μια κοπέλα που είναι παιδί που γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1983 και που έζησε αυτή την ιστορία της έρευνας στο Πανεπιστήμιο κάπως πολύ ιδιαίτερα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Είστε αυτή η έρευνα που έγινε στο Πανεπιστήμιο που αφορούσε εσάς τα παιδιά του 1983. Ναι. Πώς τη ζήσατε? Αυτή η έρευνα, φυσικά εγώ είχα πάρει όπως και όλοι το ερωτηματολόγιο στην τρίτη λυκείου. Απλά επειδή είχε φτάσει καθυστερημένα και λόγω και πανελλήλων δεν είχα τη διάθεση να το συμπληρώσω, οπότε και δεν το έστειλα. Μάλιστα. Και το ζήτημα ξεχάστηκε. Περνώντας στο Πανεπιστήμιο το Σεπτέμβριο και πηγαίνοντας στις εγγραφές, πρέπει όλοι να περάσουμε από κάποιες εξετάσεις. Κάνουμε μια ακτινογραφία συγκεκριμένα, νομίζω. Ναι. Οπότε μας στέλνουν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών σε κάποιο συγκεκριμένο γραφείο. Πηγαίνουμε εκεί πέρα και εκεί έδινε το όνομά σου. Με το που άκουγε το όνομα, σε ρώταγε η ημερομηνία γέννησης. Όταν άκουγε Απρίλιο το 1983, όλοι πήγαιναν αριστερά για την ακτινογραφία, αλλά εμείς δεξιά. Δηλαδή εκεί πέρα υπήρχε μια νοσοκόμα. Σας ξεχωρίζαν δηλαδή τα παιδιά του 83 αλλού και όλα τα άλλα παιδιά αλλού. Εμμολυψία δεν ζήτησαν στην παιδιά. Πήγαινε ένα δωμάτιο συγκεκριμένα, απλά για να συμπληρώσουμε το ερωτηματολόγιο σε περίπτωση που δεν το είχαμε στείλει στο Λύκειο. Και μετά μαζί ήταν για να δώσουμε αίμα. Μάλιστα. Αν αρνιώσουν, ήταν λίγο πιεστική. Εμένα συγκεκριμένα μου είπε, γιατί φυσικά της αρνήθηκα στην αρχή, λέει, εντάξει μου, θα δώσει λίγο αίμα, θα κάνουμε κάποιες αιματολογικές εξετάσεις. Και σε περίπτωση που βρεθεί και κάποιο πρόβλημα υγείας, θα στείλουμε τις εξετάσεις στο σπίτι, θα σας ειδοποιήσουμε. Και το ζήτημα έμεινε εκεί. Εν τω μεταξύ, εγώ τότε είχα συναντήσει κατά τύχη δύο συμφοιτητριές μου, οι οποίες ήταν και αυτές γεννημένες τον Απρίλιο του 1983, και είχαν και αυτές την ίδια τύχη. Δηλαδή, ακολούθησαν μετά από μένα. Αλφαβητικά πήγαινε η ιστορία όλη. Μάλιστα. Και η μία από τις οποίες αρνήθηκε να δώσει και αίμα και τσακώθηκε και με την νοσοκόμα στο τέλος. Άρα λοιπόν έχουμε έναν διαχωρισμό μεταξύ των παιδιών που είχαν γεννηθεί τον Απρίλιο του 1983 και όλων των άλλων. Ήταν ξεκάθαρο. Περίμενε εκεί απλά για να μαζέψει τα συγκεκριμένα παιδιά μας, να ζυγίσει, να μετρήσει, κανονικά μια κανονική εξέταση. Και εν συνεχεία έγινε αιματοληψία από κάποιες και κάποιους από εσάς όσοι δεχθήκατε για να μελετήσουν το αίμα σας, να κάνουν έρευνα πάνω στο αίμα το δικό σας. Ναι, έτσι ακριβώς. Και όταν μάλιστα τη ρώτησα πού θα γίνουν αυτές οι εξετάσεις, μου είπε ότι θα γίνουν το Αγία Σοφία, νομίζω. Που ναι. Είναι... Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό, ναι, γιατί είναι σημαντικό. Είχατε λάβει κάποια στιγμή μία πρόσκληση από την πάλι Ακαδημία Αθηνών που σας έκανε, μάλλον που σας προσκαλούσε να πάτε συγκεκριμένα στις 28 του 2001 στο ΚΑΤ. Εγώ επειδή τότε έμενα σε νησί δεν είχα λάβει τέτοια πρόσκληση. Απλά μου έλεγε να πάω στο νοσοκομείο της περιοχής μου. Να δώσω αίμα, εάν θέλω. Και ούτως ή άλλως δεν είχατε συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο αρχικά, μας είπατε. Ορίστε.
Δεν είχατε συμπληρώσει αρχικά το ερωτηματολόγιο ώστε να σας έρθει στη συνέχεια. Ευχαριστούμε και δώστε. Είχε φτάσει καθυστερημένα, είχε φτάσει μετά τις διακοπές του Πάσχα και είχε μέσα και το ερωτηματολόγιο για τους γονείς. Εν τω μεταξύ, με παραξένεψε το γεγονός ότι υπήρχε πάνω αυτοκόλλητο με ένα συγκεκριμένο κωδικό, ενώ έλεγε ότι το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. Και δεν έδωσα σημασία, ήταν και πάρα πολλές ερωτήσεις, οπότε δεν μπήκα καν στον κόπο και θεώρησα ότι το ζήτημα ξεχάστηκε. Δηλαδή είχε ένα κωδικό που αφορούσε εσάς, το κάθε άτομο χωριστά, φαντάζομαι. Υπήρχε, πέρα από το φάκελο που είχε το όνομα τεπώνυμο και υποτίθεται το πέταγε, αν ήθελε να στείλει το ερωτηματολόγιο, το ερωτηματολόγιο είχε πάνω αυτοκόλλητο με ένα κωδικό, ναι, βέβαια. Μάλιστα. Δεν ξέρω, εσάς τώρα όλο αυτό το πράγμα που συνέβη, που αποκαλύφθηκε μέσα από τον κύριο Φουράκη, από τις εκπομπές δικές μας, σας έχει δημιουργήσει άραγε ποια εντύπωση? Με έχει προβληματίσει κυρίως γιατί εγώ συγκεκριμένα έχω δώσει και αίμα, οπότε αναρωτιέμαι πού πήγε, τι εξετάσεις έγιναν και γιατί δεν τις βρήκα ποτέ. Δεν τις είδατε ποτέ? Όχι βέβαια, δεν πήρα ποτέ αποτελέσματα αυτών των εξετάσεων. Κάντε λίγο υπομονή, μέχρι το τέλος της εκπομπής μπορεί να έχουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πήρε το τηλέφωνο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ναι, είναι αυτό που λέμε ότι... Νομικό πρόβλημα, κύριε Χαρδαβέλα. Ναι. Είναι το αίμα μου και δεν ξέρω που πάει και ποιο έχει τα αποτελέσματα των όποιων εξετάσεων. Είναι ανήκουστο. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι στην προσπάθεια που κάνουμε και κάναμε, θέλαμε κάποιες απαντήσεις. Θέλαμε κάποιες απαντήσεις επίσημες. Γιατί έγινε αυτό, τι στόχους είχε, πού βρίσκονται αυτά τα αποτελέσματα τώρα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να ακούμε κάποιες συνεντεύξεις που δίνουν απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι ίσως σήμερα να δώσουμε κάποιες απαντήσεις ουσιαστικές στο θέμα αυτό και να μην μείνουμε μόνο στο ερώτημα. Καταρχήν θέλω να ακούσουμε το δεύτερο μέρος της συνέντευξης του κυρίου Γούδη, που το ερώτημα του Γιάννη στον κύριο Γούδη είναι τελικά εάν μπορούμε να δεχθούμε ότι αυτή η περίεργη σύνοδος των πλανητών που έγινε μετά από 9 αιώνες μπορεί να έχει προκαλέσει κάποιες μεταλλάξεις. Μπορεί να προκαλέσει κάποιες μεταλλάξεις στα παιδιά που είχαν συλληφθεί τον Αύγουστο του 82. Στα κύτταρα και μετά τα παιδιά. Τι είδους μεταλλάξεις όμως μπορεί να προκύψουν, μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα? Κοιτάξτε, η έννοια της μεταλλάξεως είναι η έννοια της εμπλοκής μέσα στον μοριακό κώδικα, ο οποίος αποτελεί τη βάση, το αρχιτεκτονικό σχέδιο του κυττάρου στην ουσία, ο οποίος σας λέει εντολές του τύπου σκάψτε το χωράφι και εσείς πάτε να σκάψετε το χωράφι και η επίδραση μιας κοσμικής ακτινοβολίας μπορεί να αλλάξει την φράση για να το κάνει κάψτε το χωράφι. Οπότε αρχίζετε εσείς και καίτε τα χωράφια σας αντί να τα σκάβετε. Με αυτή την έννοια, δηλαδή επιδρά μέσα στην χημική δομή του DNA και δημιουργεί αλλαγή στην ουσία των εντολών που υπάρχουν στο αρχιτεκτονικό μας σύστημα δόμησης του οργανισμού μας. Πολλά από αυτά τα περισσότερες μεταλλάξεις είναι αρνητικές, δηλαδή δεν είναι θετικές, αλλά κάποιες εξ αυτών κινούνται στην εξέλιξη, στην καλύτερη θα το λέγαμε σε εισαγωγικά εξέλιξη του ανθρωπίνου είδους. Γίνεται λόγος για τα παιδιά του 83, του Απριλίου του 83, τα οποία κατά έναν περίεργο τρόπο φέρουν μεταφυσικές ιδιότητες, παράδειγμα αυξημένη διαίσθηση, υψηλή νοημοσύνη κλπ. Μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι τυχόν τέτοιες πλανητικές επιδράσεις έχουν προκαλέσει αυτό το φαινόμενο στα παιδιά? Κοιτάξτε, τεκμηρίωσης δεν υπάρχει. Αυτή η παραφιλολογία των ή τέλος πάντων των παιδιών του 83, τα οποία πιστεύω ότι είναι στο γενικό πλαίσιο των λεγόμενων παιδιών ίντιγκο, αυτών που η άβρα τους είναι γαλάζια, υπάρχει και βέβαια κανείς ίσως θα πρέπει να το ψάξει λίγο περισσότερο τι σημαίνει αυτό. Ξεκίνησε, δηλαδή έχει κοινωνικές διαστάσεις, έχει επιστημονικές διαστάσεις και έχει και ανισόρροπες διαστάσεις, όπως σε αυτόν τον χώρο υπάρχουν και διάφοροι έτσι περίεργοι και πραγμένοι, οι οποίοι λένε διάφορα και πολλά. Πολλές φορές γίνεται σύγχυση μεταξύ παιδιών χαρισματικών και παιδιών τα οποία έχουν το λεγόμενο σύνδρομο ή διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, το οποίο είναι αρκετά μελετημένο. Δηλαδή κανείς δεν ξέρει το όριο που το παιδί είναι απλώς ελλειμματικό γενικώς και έχει μια αντικοινωνική συμπεριφορά ή αυτή η σε εισαγωγικά αντικοινωνική συμπεριφορά του οφείλεται σε μια βαθύτερη αίσθηση και στο μέλλον θα αποτελέσει έναν κοινωνικό ανατροπέα. Αυτά κανείς δεν μπορεί να τα πει με βεβαιότητα τι σημαίνουν. Βέβαια αυτά τα λεγόμενα χαρισματικά παιδιά, να το πούμε έτσι, δηλαδή
είναι μέσα σε αυτή την κατηγορία, εμπλέκεται σε αυτή την παραφιλολογία τα χαρισματικά παιδιά, τα πραγματικά χαρισματικά παιδιά με τα ανάγωγα και τα κακομαθημένα ή με τα ανισόρροπα παιδιά. Ένα ποσοστό 3 έως 5% των παιδιών της σχολικής ηλικίας εμπίπτει σε αυτή την ευρεία κατηγορία που δεν ξέρετε αν ομιλείται για ιδιοφυΐα ή για απλώς ελλειμματικότητα. Δεν μου απαντάτε όμως το ερώτημα αν τυχόν οι πλανήτες με την μορφή την οποία είχαν πάρει το 1982, οπότε και θεωρούν ότι είναι η σύλληψη. Σας είπα όχι, σας είπα γενικώς όχι, ότι δεν μπορούν να επηρεάσουν τίποτε. Αλλά αν κάποιος θέλει να πιστεύει και σε τέτοια πράγματα, δεν είμαι εγώ εκείνος ο οποίος θα το απαγορεύσει. Το επόμενο Σάββατο στις πύλες του Ανεξήγητου λύνουμε οριστικά το μυστήριο με τον Τσούτσουρο και το λαβύρινθο της Γόρτινας. Ετοιμάσαμε αποστολή για έρευνα στο σπήλαιο του μυστηρίου. Δηλώστε συμμετοχή τώρα στο 210-57-07-900, στο email piles@alter.gr, από Δευτέρα στο τηλέφωνο 210-57-07-852 και στο fax 210-57-07-955. Ήδη από την πρώτη φορά που είχαμε παρουσιάσει πριν 2,5 χρόνια το θέμα που έχει να κάνει με τα παιδιά που γεννήθηκαν τον Απρίλιο του 1983, είχαμε επικοινωνήσει με την καθηγήτρια που ήταν υπεύθυνη για την έρευνα από την πλευρά του Πανεπιστημίου Αθηνών και μας απάντησε σε ορισμένα εύλογα ερωτήματα. Γιατί έκαναν την έρευνα, ποιος ήταν ο σκοπός τους, γιατί επέλεξαν τα συγκεκριμένα παιδιά που γεννήθηκαν τον Απρίλιο του 1983, αλλά και γιατί υπήρχαν αυτά τα περίεργα ερωτήματα με τις μεταφυσικές απορίες. Διαλέχθηκε ο Απρίλης του 1983 διότι ήταν ένας μήνας που δεν είχε το Πάσχα μέσα, που ήταν ο καιρός καλός, που προλάβαινα να φτιάξω τα ερωτηματολόγια. Είχε μια προετοιμασία 2-3 χρόνων, αλλά τελικά εφαρμόστηκε το 1983. Δηλαδή είχε σαν στόχο να αποκαλύψει την περιγεννητική νοσηρότητα και θνησιμότητα στη χώρα μας. Οι ερωτήσεις που αφορούσαν συμπεριφορικές λειτουργίες ή μεταφυσικές, ας πούμε, αν θέλετε, ανησυχίες των παιδιών. Έγινε στην ηλικία των 18 χρονών. Ναι. Γιατί εντάχθηκαν στο ερωτηματολόγιο που εστάλει την τελευταία φορά στα παιδιά αυτό, στην ηλικία των 18 γιατί ετών. Γιατί τέτοιου είδους ερωτηματολόγιο, μετά από χρόνια, γι' αυτό σας λέω ότι δεν ξέρετε όλη την ιστορία, μετά από χρόνια η Ευρώπη προσπάθησε να δει τι γίνεται συγκριτικά σε όλες τις χώρες της και πώς εξελίσσεται, ποια είναι η υγεία των παιδιών στις διάφορες ηλικίες κλειδιά. Αυτό το ερωτηματολόγιο εστάλει ανώνυμα στα παιδιά. Ναι, ναι, απολύτως. Σε κάποια από αυτά, επειδή μίλησα μαζί τους, εστάλει σπίτι τους. Έχουμε μαρτυρίες αυτό. Όχι σε κάποια, σε όλα. Όχι στο σπίτι τους εστάλει, εστάλει στο σπίτι τους μέσω των σχολείων τους. Δεν είχαμε άλλο τρόπο να τα εντοπίσουμε. Σε κάποια όμως από αυτά τα παιδιά, σας λέω, υπήρχαν, ήταν δια την ευκολία του γυμνασιάρχη. Ο γυμνασιάρχης όταν με έδωσε και είχε τσεκάρει και είπε, ξέρω εγώ, Γιοργαντά, Ελευθερία, Μπακούλας, Βασίλειος, ξέρω εγώ, Θωμαΐδης, Ηλιοδρομήτης, τάδε. Είναι γεννημένο το 1983. Είχαν φτιάξει λοιπόν μια λίστα. Και οι άνθρωποι δώσανε τα ερωτηματολόγια. Τα ερωτηματολόγια ήταν πλήρως ανώνυμα. Και με εμάς τα γυρίσαν πίσω πλήρως ανώνυμα. Αλλά εμάς δεν μας ενδιαφέρουν επώνυμα τα παιδιά. Επιπλέον, κάθε ερωτηματολόγιο είχε και ένα κωδικό απάνω. Ναι. Οπότε, αν αυτά τα ερωτηματολόγια έχουν σταλεί επώνυμα καταρχήν σε πρώτη φάση στα σχολιά και έχοντας μέσα το ερωτηματολόγιο πια, μέσα στο φάκελο, στο ερωτηματολόγιο πάνω έναν κωδικό, γνωρίζουμε σε ποιο παιδί αφορά ένα απαντημένο ερωτηματολόγιο. Εμείς δεν γνωρίζουμε. Αυτός ο οποίος τα έστειλε, έπρεπε ο γυμνασιάρχης ή το συντονιστικό όργανο ή το υπουργείο ή οτιδήποτε. Αλλά και να γνωρίζαμε. Δεν είναι υπόθεση, δεν μπορεί κανένα να κάνει κανένας, πουθενά δεν έχουν εγγραφεί αυτά, πουθενά δεν είναι προσιτά σε τίποτα και όλα τα παιδιά μας έχουν ένα κωδικό αριθμό κοινό από τότε που γεννήθηκαν μέχρι την ηλικία των 18 ετών. Όσον αφορά στα άλλα τα ερωτήματα που μιλήσαμε,
που αγγίζουν, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο το μεταφυσικό. Υπήρχαν ερωτήσεις του τύπου πιστεύετε στη μαγεία ή αν ακούτε άλλες φωνές κάποια στιγμή, αν πιστεύετε ότι κάποιος άνθρωπος που μιλάει είναι σαν να διαβάζει τις σκέψεις σας. Υπήρχαν τέτοια ερωτήματα. Ναι, αυτά ήταν. Εκεί, αυτά τα ερωτήματα έχουν επεξεργαστεί. Αυτά έχουν επεξεργαστεί εν μέρη και είναι ερωτήματα τα οποία είναι φτιασμένα από ψυχιάτρους, είναι ψυχιατρική κλίμακα, για να δούμε τον τρόπο συμπεριφοράς των παιδιών, όπως ήταν και η τελευταία ολική παράγραφος, τα ερωτήματα, το αμερικάνικο ερωτηματολόγιο κατά Άκεμπαχ, το οποίο διεθνώς χρησιμοποιείται προκειμένου να επισημανθούν τα παιδιά που ενδεχομένως έχουν μια παθολογική συμπεριφορά, αποκλίνουσα συμπεριφορά. Και βγάλαμε, αυτό είχε αναλυθεί, και βγάλαμε ότι τα παιδιά μας είναι πολύ νορμάλ και πολύ καλύτερα από ό,τι είναι τα Αμερικανόπουλα ή από άλλες χώρες. Δεν ξέρω εσείς τι καταλάβατε, εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Πού πήγαν αυτά τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα. Και ποιος τα έχει τώρα. Πού πήγανε. Δηλαδή η κυρία Μπακούρα λέει το κάναμε. Κάποια στιγμή μάλιστα ακούγεται να λέει και το Υπουργείο Υγείας. Όχι, αναφέρει χαρακτηριστικά το συντηρητικό όργανο ή του Υπουργείου. Που σημαίνει ότι ένας νοήμων άνθρωπος καταλαβαίνει πως γνωρίζει το Υπουργείο ή τα Υπουργεία τι συνέβαινε εκείνη την περίοδο. Ερώτημα βασικό σε αυτή την έρευνα που κάνουμε. Πού βρίσκονται σήμερα τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας. Διότι θα ακούσετε σε λίγο το κεντρικό συντονιστικό όργανο που είναι στην Αγγλία να λέει ότι εμείς δεν έχουμε τα αποτελέσματα αυτά. Υπάρχει μία βάση δεδομένων στην Ελλάδα. Και πού ξέρουμε ότι κάθε χώρα λέει ότι διατηρεί δική της βάση δεδομένων. Ναι, εντάξει, εγώ σας λέω τι μας λένε. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αν είναι ψέματα. Εγώ που φαντάζομαι δεν ξέρω. Αλλά το κεντρικό για μένα ερώτημα και όλων ημών είναι ότι έγινε μία έρευνα. Ψάχτηκε ο ψυχισμός και ο σωματότυπος των παιδιών που γεννήθηκαν το Απρίλιο του 83. Το γιατί έγινε αυτή η έρευνα, επιφανειακά εμφανίζεται μια ιατρική έρευνα για να διαπιστώσουν τους τρόπους, να πούμε, ζωής των παιδιών στην Ελλάδα και τους διατροφή τους, τα καρδιακά νοσήματα αν έχουμε σαν χώρα κλπ. Υποκρύπτεται από κάτω άραγε κάτι άλλο διαφορετικό βάσει των ερωτήσεων που σας παρουσιάσαμε, των περίεργων που έχουν να κάνουν με τις ψυχικές ιδιότητες των παιδιών αυτών. Αλλά το κεντρικό μας ερώτημα είναι πού είναι αυτά οι απαντήσεις, οι αιματολογικές εξετάσεις. Ακούσατε πριν από λίγο τη φοιτήτρια να λέει ότι εγώ δεν πήρα ποτέ μου αποτέλεσμα των εξετάσεων αυτών. Κάποιοι τα πήρανε. Γιατί τα πήρανε, πού τα έχουν και γιατί τα έχουν. Αυτό οδήγησε λοιπόν το θέμα στη Βουλή. Η ερώτηση έγινε από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον βουλευτή του ΛΑΟΣ, ο οποίος πήρε στοιχεία από εμάς, από την εκπομπή που κάναμε, και πήγε στη Βουλή και λέει να κουβεντιάσουμε εδώ πέρα και να μας απαντήσουν τα Υπουργεία γιατί έγινε αυτή η έρευνα, τι στόχους είχε και πού βρίσκονται τα αποτελέσματά της. Ας ακούσουμε τι του είπανε. Πληροφορήθηκα το θέμα των παιδιών του 83 τόσο από ένα βιβλίο του κυρίου Φουράκη που είχε τύχει να διαβάσω, αλλά και από την δική σας εκπομπή στο Alter, και μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, οι πάρα πολύ ενδελεχείς ερωτήσεις οι οποίες έγιναν σε τα παιδιά αυτής της χρονιάς. Μου είχε κινήσει λοιπόν αυτό το ενδιαφέρον και είχα δεχτεί, δεν σας κρύβω, και πάρα πολλά τηλεφωνήματα από διάφορους πολίτες οι οποίοι μου έθεταν αυτό το θέμα. Θεώρησα λοιπόν πάρα πολύ σκόπιμο να ρωτήσω τόσο το Υπουργείο Υγείας όσο και το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για το ποια ήταν η άποψή τους και το αν τηρήθηκε ο νόμος γύρω από αυτήν την έρευνα. Στην ερώτηση την οποία υποβάλατε βλέπω ότι υπάρχουν τουλάχιστον 5 διαφορετικά υποερωτήματα. Σε αυτά τα υποερωτήματα δοθήκανε κάποιες επίσημες απαντήσεις που να ικανοποιούν. Υπάρχει ένα περίεργο πράγμα εδώ. Όσον αφορά το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, παρόλο ότι ο κανονισμός της Βουλής λέει ότι σε ένα διάστημα 20-25 ημερών θα πρέπει να υπάρχει η γραπτή απάντηση του βουλευτή, αυτή η απάντηση ακόμα δεν έχει έρθει και ότι έχουν συμπληρωθεί σχεδόν 2 μήνες και παραπάνω από 2 μήνες για την ακρίβεια από την υπερβολή της ερωτήσης. Δηλαδή είναι ήδη εκπρόθεσμη και μάλιστα δεν σας κρύβω ότι σκοπεύω και θα την οικειμενήσω να την καταθέσω πλέον ως επίκαιρη. Όσον αφορά το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έχω εδώ και την απάντηση. Έτσι, για τον λόγο του αληθές, με ενημερώνουν δεν έχουν καμία απόλυτο σχέση με αυτό το θέμα, κάτι που είναι από τη φύση του περίεργου, δηλαδή μία έρευνα σε σχέση με την υγεία των παιδιών αφήνει αδιάφορο το Υπουργείο Υγείας.
Μέσα στην ερώτησή σας επίσης κάνετε λόγο για τυχόν τήρηση του απορρίτου των προσωπικών δεδομένων. Αυτό που κυρίως μου κίνησε την περιέργεια και ο λόγος που έγινε η συγκεκριμένη ερώτηση είναι ότι η αρχική εντολή της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ήταν για συγκεκριμένο πράγμα, για τα καρδιακά νοσήματα κτλ. Όμως το πλήρες ερωτηματολόγιο, κατά τη γνώμη μου, κάλυπτε πολύ περισσότερα πράγματα. Δεν μπορεί να πούνε οι υπεύθυνοι για την έρευνα ότι για να κάνουν σωστά τη δουλειά τους θα έπρεπε να έχουν αυτά τα ερωτήματα. Εγώ δεν λέω κατά ανάγκη ότι αυτό είναι κάτι κακό το οποίο έγινε. Εγώ περιμένω να πληροφορηθώ αρμοδίως και επισήμως, πρώτον, εάν τηρήθηκαν διαδικασίες, εάν από την αρχή του Υπουργείου Παιδείας ήταν σε γνώση του ότι θα τεθούν όλα αυτά τα ερωτήματα, εάν η Αρχή Προσωπικών Δεδομένων είχε δώσει την άδεια για όλα αυτά τα ερωτήματα, γιατί φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι υπάρχει μια υπέρβαση της αρχικής εντολής. Πρέπει να σας πω, για να το ξέρετε αυτό, ότι η εκπομπή σας έχει προξενήσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εγώ έχω δεχθεί, που δεν θα ήταν υπερβολή να σας πω, και 100 διαφορετικά τηλεφωνικά αιτήματα για αυτό το θέμα. Το ζήτημα όμως είναι ότι σε επικοινωνία που είχαμε με το Βρετανικό Πανεπιστήμιο που ανέλαβε την όλη διενέργεια του προγράμματος αυτού, οι ίδιοι τονίζουν πως το ερευνητικό πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς επίσης και ότι τα αποτελέσματα έχουν δημοσιευθεί σε πάμπολες ανακοινώσεις και έγγραφα. Εδώ για να γίνει αυτή η έρευνα χρειάστηκε η άδεια του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Σχεμάτων, άρα το Υπουργείο το δικό μας είναι αυτό που πρέπει να έχει γνώση του αν όλα έγιναν όπως πρέπει. Οι Βρετανοί μπορούν να λένε ό,τι θέλουν. Εκτιμάτε δηλαδή ότι έχει καταπατηθεί ενδεχομένως η αρχή των προσωπικών δεδομένων. Αν δείτε τα ερωτήματά μου είναι πολύ συγκεκριμένα προς αυτή την κατεύθυνση, διότι η αρχική μου σκέψη, μπορεί να κάνω λάθος, περιμένω να σας είπα την απάντηση που δεν έχει έρθει, είναι ότι δεν πρέπει να ήταν η γνώση της αρχής το τόσο λεπτομεριακό ερωτηματολόγιο. Μακάρι να πέφτω έξω και να έγινε όλο όπως πρέπει. Η απόφαση της αρχής, κατά τη γνώμη μου, πως έχει διατυπωθεί, δεν καλύπτει όλα αυτά τα ερωτήματα και ακριβώς γι' αυτό γίνεται το συγκεκριμένο ερώτημα αν ήταν εις γνώση της αρχής το πλήρες ερωτηματολόγιο. Επαναλαμβάνω, στόχος είναι να διαλυθεί η όποια ανησυχία και η όποια αμφιβολία έχει δημιουργηθεί στους πολίτες. Λοιπόν, έχω εδώ στα χέρια μου την επίσημη απάντηση του Υπουργείου Υγείας στον κύριο Γεωργιάδη. Θα θυμόσαστε πριν από λίγο ότι η κυρία Μπακούλα στη συνέντευξη που μας έχει δώσει τηλεφωνική λέει ότι το Υπουργείο Υγείας. Το συντονιστικό όργανο ή το Υπουργείο. Έτσι, δεν αναφέρει ποιο Υπουργείο. Ναι. Το Υπουργείο Υγείας, το άκουσα. Σημαίνει ότι το Υπουργείο Υγείας γνώριζε. Και αυτό το συντονιστικό όργανο άραγε ποιο είναι. Εδώ πέρα λοιπόν υπάρχει μια απάντηση επίσημη μετά την ερώτηση Γεωργιάδη από το Υπουργείο Υγείας, την υποέφερε ο Υπουργός ο κ. Παπαγεωργίου, ο οποίος λέει το εξής. Σχετικά με τη διενέργεια του ερευνητικού προγράμματος που διεξήχθη υπό την αιγίδα της Ακαδημίας Αθηνών και του Πανεπιστημίου Αθηνών και εγκρίθηκε από το συνερωτώμενο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, άρα είχαμε έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας, σας πληροφορούμε ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δεν διαθέτουν σχετικά με το θέμα στοιχεία. Που σημαίνει ότι το Υπουργείο Υγείας δεν έχει τα στοιχεία καταρχήν. Εγώ δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί να γίνει μια αιματολογική εξέταση από γιατρούς, από γιατρούς σε πανεπιστήμια, σε μευτικές κλινικές ή όπου, σε σχολείο, οπουδήποτε άλλο έγινε. Παίρνουν αίμα, παίρνουν αίμα από φοιτητές δηλαδή και το Υπουργείο Υγείας λέει δεν έχω ιδέα ή δεν έχω στοιχεία για το θέμα αυτό. Κύριε Χαρδαβέλα, είναι στο ΚΑΤ η αιματοληψία. Είναι αιματοληψία, δεν ακριβώς, ακριβώς επειδή στο ΚΑΤ είναι χειρότερα τα πράγματα. Διότι αν ήταν σε μια ιδιωτική κλινική, το καταλάβαινα από αμέλεια να χαθούν. Όταν έγινε στο ΚΑΤ που είναι δημόσιο νοσοκομείο, δεν μπορεί το Υπουργείο Υγείας να δηλώνει δεν έχει γνώση του θέματος. Δεν πάει κάθε αιμοληψία στο Υπουργείο. Όχι, είναι έρευνα ιατρική. Αν είναι έρευνα, ναι. Αλλά θα πρέπει όμως το Υπουργείο να διατάξει την έρευνα επισήμως. Όχι μυστικά όπως. Αυτό λέω. Ότι το θέμα έχει σκοτεινά σημεία πολλά. Πολλά, ναι. Διότι δεν είπα ότι θα πηγαίνω στο Υπουργείο Υγείας στα αποτέλεσμα της έρευνας, αλλά το Υπουργείο Υγείας έπρεπε να έχει ενημερωθεί ότι γίνεται αυτή η έρευνα, τα αποτελέσματα είναι αυτά κλπ. Δεν είναι δυνατόν να δηλώνουν ότι δεν τίποτα. Η άποψή μου, κύριε Χαρδαβέλα, είναι ότι η έρευνα αυτή διατάχθηκε από μακριά. Απλώς εμείς παίξαμε το ρόλο του πειραματόζου. Μάλιστα. Επειδή λοιπόν λέτε ότι η έρευνα αυτή διατάχθηκε από μακριά. Μπορούμε βέβαια να βάλουμε και μια άλλη παράμετρο. Την πιο κοινική παράμετρο να βάλουμε. Ότι διατάχθηκε από μακριά και εδώ πέρα κάποιοι έδρασαν ως πράκτορες του πράγματος. Δηλαδή, ως εντολοδόχοι, επιχρήμανση,
Ναι, το πολύ απλά. Ή απλώς με το ελληνικό δοταπεραμέντο το κάνουμε και ας πάει και το παλιάντολο και το διαφημιστικό διάλειμμα. Πράκτορες πολλές φορές είναι άνθρωποι που δεν το γνωρίζουν ότι είναι πράκτορες και είναι καλό να τους το πούμε να το ξέρουν από το γεγονό. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Ότι αυτή η ρεμούλα οδηγεί αναγκαστικά σε πράγματα επικίνδυνα για όλους μας. Δηλαδή δεν μπορούν πράγματα που έχουν να κάνουν με Έλληνες. Ξέρετε κάτι, εγώ η θέση μου εδώ είναι να μην μπαίνω σε τέτοιες ερμηνείες, τις οποίες ακούω με μεγάλο ενδιαφέρον. Τις λέω λογοτεχνικά για να τραβήξουμε το ενδιαφέρον. Έτσι. Λοιπόν, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα ακούσω την ομιλία του Γιάννη με την κυρία Τζάρβελιν, που είναι καθηγήτρια και υπεύθυνη του προγράμματος EuroBLCS. Είναι το κέντρο που οργάνωσε αυτή την έρευνα και δεν έκανε αυτή την έρευνα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το τι μας λέει. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα την ακούσετε. Μετά λοιπόν από αυτό το θολό τοπίο, αν θέλετε, που επικρατεί σχετικά με την έρευνα των παιδιών του Απριλίου του 1983, κάναμε μία ερώτηση στην υπεύθυνη του προγράμματος αυτού, η οποία βρίσκεται στην Αγγλία. Είναι η κυρία Μαριορίτα Τζάρβελιν. Είναι καθηγήτρια. Αυτή δίνει συγκεκριμένες απαντήσεις στα ερωτήματα τα οποία εμείς της υποβάλαμε για να εξακριβώσουμε τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την έρευνα, εάν είναι νόμιμη, εάν στην Ελλάδα έχει γίνει με τον νόμιμο τρόπο και τελικά πού αποσκοπεί. Δίνει πολύ σημαντικές απόψεις και απαντήσεις στα θέματα το πού πήγαν τα αποτελέσματα, πώς χρησιμοποιήθηκαν, σε ποια χέρια είναι. Υπάρχουν δύο κομμάτια της τηλεφωνικής συνέντευξης τα οποία θα παρακολουθήσετε αμέσως μετά. Δείτε όμως αυτή τη στιγμή το πρώτο. Καθηγήτρια Τζάρβελιν, ήσασταν επικεφαλής του προγράμματος EuroBLCS που αφορούσε την αναγνώριση βιολογικών, κλινικών και γενετικών παραγόντων για την ταυτοποίηση των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Τι ακριβώς αφορούσε το συγκεκριμένο πρόγραμμα? Ο σκοπός αυτού του προγράμματος ήταν να κοιτάξουμε και να ερευνήσουμε τους παράγοντες της νέας ζωής σχετικά με το κίνδυνο καρδιαγγειακών νόσων. Λάβαμε υπόψη μας πιθανούς γενετικούς παράγοντες που υπάρχουν σε αυτή την εξίσωση. Έτσι, θέλαμε να εξετάσουμε τόσο τους περιβαλλοντικούς όσο και τους γενετικούς παράγοντες για να εξηγήσουμε τον κίνδυνο της ασθένειας, κυρίως στα μικρά παιδιά και τους νεαρούς ενήλικες. Οι χώρες που συμμετείχαν ήταν η Ελλάδα, η Φιλανδία, τα νησιά Φερόε που ανήκουν στη Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Από την Ελλάδα το αρχικό μας δείγμα ήταν 11.000 παιδιά. Από ποιον χρηματοδοτήθηκε το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα? Αυτή η μελέτη ήταν η πρώτη που αφορούσε ομάδες από το πρώιμο και όλα στάδιο της εγκυμοσύνης αναφορικά με καρδιαγγειακές ασθένειες και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια μέθοδο χρησιμοποιήσατε, ερωτηματολόγια, εξετάσεις αίματος ή κάτι άλλο ανάλογο? Αντλούσαμε πληροφορίες από ερωτηματολόγια, από κλινικές μελέτες, ιατρικές εξετάσεις, δείγματα από αιμοληψίες κτλ. Αλλά ένα από τα σημαντικότερα θέματα που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η συλλογή πληροφοριών για τους εφήβους τόσο στην Ελλάδα όσο και την Φιλανδία. Τα παιδιά στην Ελλάδα είχαν γεννηθεί το 1983. Υπήρχε κάποιος συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο επιλέξατε τα άτομα που είχαν γεννηθεί το 1983 και συγκεκριμένα τον Απρίλιο? Ίσως δεν είμαι το κατάλληλο άτομο για να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα, γιατί η ομάδα έρευνας του Απριλίου του 1983 αφορά στην εθνική έρευνα στην Ελλάδα. Ο λόγος για τον οποίο σας υποβάλλω αυτό το ερώτημα είναι γιατί πολλοί γονείς μπορεί να ανησυχούν για τα συγκεκριμένα παιδιά που είχαν γεννηθεί τον Απρίλιο του 1983. Επιχειρούμε να καταλάβουμε αν υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρές ανησυχίες σε αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο για το οποίο θα έπρεπε να ανησυχούν? Όχι, δεν πιστεύω ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που θα έπρεπε να ανησυχούν τα γεννημένα παιδιά τον Απρίλιο του 83 για διαταραχές ή ασθένειες περισσότερο από τα άλλα παιδιά, για παράδειγμα από αυτά που γεννήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 83. Η συγκεκριμένη εποχή του έτους και η συγκεκριμένη χρονιά προφανώς επιλέχθηκε για ορισμένους πρακτικούς λόγους. Πότε αναμενόταν η ολοκλήρωση του προγράμματος? Το πρόγραμμα επίσημα διενεργήθηκε μεταξύ των ετών 2001 και 2003. Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες, ξεκαθαρίστηκαν και διατέθηκαν ακόμα και μετά την περίοδο χρηματοδότησης. Όλες λοιπόν οι πληροφορίες μας διατέθηκαν ακόμα και το 2004 και το 2005. Η συλλογή πληροφοριών όπως η δική μας διήργησε πολύ για πολλές χιλιάδες παιδιών. Έπειτα, όταν κανεί συλλέξει τις πληροφορίες, αρχίζει την ανάλυση τους. Το πρόγραμμα λοιπόν είναι σε εξέλιξη, καθώς και η ανάλυση. Θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε αυτά τα στοιχεία στις επόμενες δεκαετίες, ενώ συγχρόνως αποτελέσουν τη βάση για την επόμενη συλλογή πληροφοριών. Σε μερικές περιπτώσεις αυτών των πληθυσμών έχει προγραμματιστεί να γίνει το 2010 και 2011. Πρόκειται λοιπόν για ένα συνεχιζόμενο πρόγραμμα. Δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Στο βίντεο που ακολουθεί θα παρακολουθήσουμε το δεύτερο μέρος της τηλεφωνικής συνέντευξης που μας παραχώρησε η καθηγήτρια κυρία Τζάρβελιν.
μας απαντάει σε όλες τις ερωτήσεις που τις θέσαμε. Με μία διαφορά όμως, εκεί που περιμέναμε να δούμε κάποιο αποτέλεσμα, το μυστήριο πυκνών. Να μην σχολιάσουμε και αυτά που ακούστηκαν αυτό. Κύριε Καρδαβέλα, συγγνώμη, πριν πάμε στο βίντεο, παρακαλώ ένα λεπτό. Έχουν οι καρδιακιακές παθήσεις, μετά μου κάνανε μάγια για να ακούω φωνές τώρα. Επειδή ακριβώς είναι αυτό που λέει. Αφήστε να ακούστε κάποια πράγματα. Διατέθηκαν οι πληροφορίες σύμφωνα με την κυρία Τζάρπελη. Τι είπατε? Πού διατέθηκαν, σε ποιους? Θα τα δείτε, κάντε λίγο μονή. Λοιπόν, το μυστήριο λοιπόν πυκνώνει, γιατί και η απάντηση αυτή εμένα δεν με καλύπτει. Λέει ότι πρόκειται ουσιαστικά μια ιατρική έρευνα, η οποία θα γίνει, θα συνεχιστεί. Δηλαδή κάποιοι μαζεύουν στοιχεία. Σας το είπα ότι είμαστε πειραματόζωα. Έτσι. Πάμε λοιπόν να δούμε το επόμενο βίντεο και αμέσως μετά θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος της απάντησης της κυρίας Ζέβελιν για να κάνουμε την τελική μας κουβέντα. Έχω συζητήσει με μια φίλη μου, την οποία κάνουμε παρέα από το Δημοτικό, είναι γεννημένη τον Απρίλιο του 83, έχει κάποια παρόμοια περιστατικά, περισσότερο με όνειρα, τα οποία της φανερώνουν ότι κάτι κακό θα γίνει και πάντα γίνεται, και επίσης έχει πολύ έντονη προαίσθηση. Νιώθει κάτι και αυτό που νιώθει γίνεται. Όταν γίνει κάτι και μελετηθεί ένα τέτοιο φαινόμενο, ένα τέτοιο περιστατικό, το συνηθίζουμε και στην επανάληψη ίσως δεν δίνουν τέτοια σημασία. Και μάλιστα μπορούμε κάποια στιγμή, αν θέλετε, να ψάξουμε και να δούμε ποιες εποχές θα επαναληφθεί το φαινόμενο. Από τις αρχές του Δεκέμβρη κάτι τη αισθανόταν και δεν ήταν, δηλαδή, πάλευε, με κάτι πάλευε χωρίς να ξέρει γιατί πάλευε. Είχε γίνει κάπως αλλιώτικο παιδί. Θα περάσουμε σε πολύ λίγο χρόνο να δούμε τι απαντάει η κυρία Τζάρβελιν στο δεύτερο μέρος της τηλεφωνικής συνέντευξης, η οποία να τονίσουμε ότι έγινε με συνένεσή της, δηλαδή της αποκαλύψαμε. Κυρία Τζάρβελιν, θέλουμε να κάνουμε μια συνέντευξη. Συμφωνείτε και συμφώνησε. Αυτά για τις τυπικότητες. Στο κομμάτι αυτό το οποίο θα παρακολουθήσετε... δηλαδή υποκλοπή το τηλεφωνικό. Ακριβώς. Αυτό έλειπε, να κάναμε υποκλοπή. Αυτό λοιπόν το οποίο θα ακούσετε τώρα δίνει κάποια στοιχεία για το πού καταλήγουν τα αποτελέσματα, εάν υπήρχε ταυτοποίηση των ανθρώπων που συμμετείχαν στο πείραμα και τελικά τι μέλη γενέστε. Παραγάγαμε δεκάδες εκθέσεις και δημοσιεύσεις και είχαμε πολλά ουσιαστικά συμπεράσματα από το πρόγραμμα. Μπορούμε να δείξουμε πως όσο υψηλότερο το μέγεθος κατά τη γέννηση, τόσο χαμηλότερο ήταν το επίπεδο αρτηριακής πίεσης στην πορεία της ζωής. Συγκεντρώσαμε στοιχεία τα οποία δείχνουν πως τα παιδιά που γεννήθηκαν μικρά σε μέγεθος παρουσίαζαν υψηλότερη αρτηριακή πίεση στην ενήλικη ζωή τους. Υπάρχουν άτομα τα οποία εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με τα ερωτηματολόγια. Έχετε δημοσιεύσει τα αποτελέσματα και αν ναι, τότε μπορούμε να τους τα παραχωρήσουμε για να ηρεμήσουν? Ναι, υπάρχουν εκθέσεις τις οποίες μπορεί κανείς να βρει με μια μικρή έρευνα. Μία από αυτές που δημοσιεύτηκε πρόσφατα και περιλαμβάνει ελληνικά στοιχεία και φιλανδικά αφορά στα συναισθηματικά και συμπεριφορικά προβλήματα. Ο τίτλος της έκθεσης αυτής είναι η σύγκριση των συναισθηματικών και συμπεριφορικών προβλημάτων που έχουν αναφερθεί στην εφηβεία από την Ελλάδα και την Φιλανδία. Οι πληροφορίες για το ερευνητικό πρόγραμμα αναφέρουν πως τόσο η Φιλανδία όσο και η Ελλάδα θα δύναται να διαφοροποιήσουν τα ερωτήματα των ερωτηματολογίων τους προκειμένου να προσαρμοστούν στον τρόπο ζωής τους. Τι είδους ερωτήματα θα είχαν τη δυνατότητα να συμπεριλάβουν? Μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα? Ναι, θέσαμε ερωτήματα για την φυσική τους δραστηριότητα, τη διαιτά τους, το βάρος και το ύψος τους και άλλα, ώστε να κάνουμε εικασίες για την ανάπτυξη των διαφόρων διαταραχών και νόσων όπως η παχυσαρκία. Ζήτημα ιδιαίτερα ενδιαφέρον για μελέτη σχετικά με τον τρόπο που μεγαλώνουν οι έφηβοι σε διαφορετικές χώρες. Θα μπορούσαν σε αυτά τα ερωτήματα να συμπεριληφθούν και ψυχολογικές ερωτήσεις?
Ναι, υπάρχουν ερωτήματα για συναισθηματικά ζητήματα, ανησυχίες κτλ. Επιπλέον υπήρξαν ερωτήματα για το ευζήν των ατόμων και το πώς νιώθουν για την ζωή τους. Πρόσκειται σε συνηθισμένη τακτική σε μεγάλες έρευνες πληθυσμών. Σε ορισμένες περιπτώσεις πρέπει να διατυπώσεις την ερώτηση με διαφορετικό τρόπο, ώστε τα άτομα να μην αντιληφθούν πως ρωτάς το ίδιο πράγμα με διαφορετικό τρόπο. Υπήρξαν διαφοροποιήσεις που έπρεπε να γίνουν ώστε οι συμμετέχοντες να απαντήσουν τα ερωτήματα. Έγινε το δυνατό με παρόμοιο τρόπο, με πλήρη ανωνυμία. Δεν ταυτοποιούμε τα άτομα που απαντούν σε ερωτηματολόγια. Διατηρείται μια λίστα δεδομένων με τα στοιχεία των συμμετεχόντων στην έρευνα? Ναι, δεν την έχω εγώ, γιατί κάθε χώρα έχει τη δική της βάση δεδομένων, την οποία και αναλύουν. Νόμιζα όμως πως επρόκειτο για μια διεθνή προσπάθεια, ώστε να συγκεντρώσετε τα πάντα από κάθε χώρα που συμμετείχε σε μια ενιαία μοναδική βάση δεδομένων. Όχι, δεν έχουμε. Όχι. Είναι επιλογή να υπάρχει μια μεγάλη βάση δεδομένων, αλλά εξαιτίας του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν έχει γίνει κάτι. Στις μέρες μας, οι συμμετέχοντες έχουν τις δικές τους βάσεις δεδομένων και παράγουν τη δική τους ανάλυση. Έπειτα συγκρίνουμε τα αποτελέσματα. Έτσι λειτουργεί συνήθως. Τι κατάλαβα από όλα αυτά? Κατάλαβα το εξής. Να περιμένετε το 2011 στην επιχειρία. Το προσέξατε? Ναι, το πρόσεξα. Για κάνετε μια αναγωγή στις χρονολογίες να δείτε τι θα είμαστε το 2011 και να καταλάβετε τι ενδεχομένως παιχνίδι να παιχτεί με τα παιδιά αυτά. Κύριε Χαρδαβέλα, θυμάστε μια ωραία... Σας είπε το 2011 τελειώνει η... Αυτό είπε, τελειώνει η έρευνα. Θα γίνει. Θα επαναληφθεί η έρευνα. Συμβαίνει κάτι συγκεκριμένο τότε, δηλαδή. Ενώπιθηκε το 2012. Αυτό θα λέγα και ο ποιος θα κάνει το ερώτημα. Ωραία, θα σας πάρω στην ομάδα μου. Τι εννοείτε? Τίποτα δεν εννοώ. Απλώς επισημαίνω. Τι σημαίνει το 2011, συγγνώμη, δηλαδή βάζουμε όλο τον κόσμο να περιμένει να ακούσει. Κάντε κάποιες αναγωγές. Εγώ για το 2012 ξέρω, για το 2011. Για τους Μάγιας. Για τους Μάγιας. Ότι 2012... Εγώ είπα το 2012, ενώψη και το 2012. Ξέρω πολύ καλά την ελληνική γλώσσα. Να πάμε στον γιατρό της παρέας μας, στον νευρολόγο που είναι πάντοτε σιρεαλιστής και μας προσγειώνει γράκ κατευθείαν. Βλέπετε εσείς κάτι? Εγώ θα αναφερθώ στις δύο συναδέλφους. Ήταν και οι δύο πάρα πολύ... Ήταν και οι δύο πάρα πολύ διαφωτιστικές. Η καθηγήτρια... Η Ελληνίδα καθηγήτρια, μπράβο, ήταν απόλυτη, μας έδωσε να καταλάβουμε πρόκειτο αμιγώς για μια ψυχιατρική έρευνα η οποία ταυτίζεται απόλυτα με το ερωτηματολόγιο που παρουσιάσατε, ψάχνει συγκεκριμένα ψυχιατρικά νοσήματα. Συγχωρείτε γιατρέ, συγγνώμη, η έρευνα αυτή έχει να κάνει με τα καρδιακά νοσήματα, δεν είναι ψυχιατρική, δεν την έχουν δηλωμένη σαν ψυχιατρική. Εγώ σας λέω τι είδα και τι άκουσα. Μπράβο, γιατί να ξεχωρίσουμε λίγο. Δεν μπορεί να σου εξηγήσει γιατί υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Εμφανίζεται σαν για έρευνα για κάρδια, για κάνω σήματα. Έχει ερωτήματα που αφορούν ψυχιατρικά ζητήματα. Αυτά που παρουσιάσατε εσείς είναι αμιγούς ψυχιατρικού χαρακτήρα. Και να διαβάσω και από το ίντερνετ, επειδή με καλέσατε τις 52 ερωτήσεις, το 80% των ερωτήσεων στοχεύουν σε ό,τι αφορά ψυχικά νοσήματα και συγκεκριμένου χαρακτήρα διαταραχή προσωπικότητας, κατάθλιψης και γνωστικών διαταραχών. Άρα η Αγγλίδα μας είπε ψέματα. Είναι αντίστοιχα με τα τεστ, κύριε Κουντούρη, που δίνουν τα παιδιά στις στρατιωτικές σχολές, γιατί και τότε. Κοιτάξτε να δείτε, ας πούμε πρώτα τι είπαν οι δύο καθηγήτριες. Για τις στρατιωτικές σχολές, ναι, είναι το ίδιο, αλλά ακριβώς το ίδιο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε την Αγγλίδα συνάδελφο, η οποία αναφέρεται αόριστα σε ό,τι αφορά τη φυσική κατάσταση και ελάχιστα τη συμπεριφορά, αλλά ως προς τη φυσική κατάσταση, που δεν ταυτίζεται με αυτά που μας είπε η Ελληνίδα καθηγήτρια. Οπωσδήποτε, αυτός που συνέλεξε για μένα κακής ποιότητας ερωτηματολόγιο δεν είναι ένα εργαλείο, δεν είναι τίποτα άλλο, ούτε πιστοποιεί κάποιες διαγνώσεις, αλλά οπωσδήποτε έχει συλλέξει μια μεγάλη γκάμα πληροφοριών, αν είναι από 11-12 χιλιάδες παιδιά,
που ξέρει, εάν τα κατηγοροποιήσει σωστά και τα αναλύσει με τα σύγχρονα δεδομένα που έχουμε τώρα το 2008, μπορεί να βγάλει μεγάλα και πολύ ουσιώδη συμπεράσματα σε ό,τι αφορά την ψυχική κατάσταση. Την ψυχική, κατά τη γνώμη μου, με αυτά που είδα, την ψυχική κατάσταση των Ελλήνων ή ποιων άλλων λαών συνεκρίθησαν και ανακρίθηκαν από αυτά, και να καταλήξει στον τρόπο και που μπορεί να οργανώσει τις γνώσεις αυτές και πώς μπορεί να τις κατευθύνει και να χειριστεί έναν τέτοιο πληθυσμό. Και να τις χρησιμοποιήσει. Και υπάρχει και μια ουσία στο θέμα αυτό. Είναι μόνο η Ελλάδα και η Φιλανδία οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλουν τα ερωτηματολόγια τους. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ υπάρχει ένα τρίκ που ίσως δεν το ξέρετε, αλλά ας το αναφέρουμε επειδή έτυχε να το γνωρίζω. Τα νησιά Φερόες που αναφέρανε μεταξύ των άλλων είναι πάντοτε ένα σημείο στατιστικών ιατρικών ερευνών που και αφετηρία, γιατί εκεί πέρα έχουμε τον υψηλότερο δείκτη κλήρησης κατά πλάκας παγκοσμίως, στο νησί αυτό. Και επειδή είναι ολιγάριθμοι οι κάτοικοι εκεί πέρα, έχουν εκεί και στη Γρυλανδία, έχουν συγκεντρώσει όλα και κατοχωρήσει ψηφιακά όλα τα γενετικά δεδομένα, ακόμη και αυτά της συμπεριφοράς που λέμε μιμίδια. Δηλαδή, όχι μόνο πώς θα αναπτυχθεί ένας μηχανισμός γενετικός, αλλά πώς θα μεταφερθούν και πληροφορίες από εγκέφαλο σε εγκέφαλο. Λοιπόν, επειδή η ώρα είναι 2:15. Έπρεπε ήδη να έχουμε αρχίσει τα πράγματα. Βάλουμε μία τάξη στα πράγματα. Τι να βάλουμε που... Λοιπόν, ερωτήσεις, ορίστε. Βάλτε, πάρτε ένα μικρόφωνο. Ένα μικρόφωνο, παρακαλώ. Πάρτε. Δώσε μας. Ένα. Ορίστε. Θα δώσουμε και ένα πίσω. Θεοδόσης Χίτζογλου λέγομαι, είμαι ψυχολόγος και πραγματικά εντυπωσιάζομαι στο ότι μάλλον αμφισβητώ έντονα αυτή την έρευνα στο ότι συλλήβδην σε όλα τα παιδιά στην πιο ευαίσθητη τους ηλικία βρέθηκαν να απαντούν σε πολύ πολύ έντονα συναισθηματικές, επίσης εκτός από πληροφοριακές, άλλες ερωτήσεις. Αυτό ξέρω δεοντολογικά, ότι όταν είναι να δώσεις ένα τεστ, το δίνεις μόνο όταν ξέρεις ότι πραγματικά θα βοηθήσεις συγκεκριμένο άτομο. Όχι για να πάρει στατιστικά στοιχεία. Και δηλαδή, όχι να πάρεις έτσι απλώς στατιστικά στοιχεία. Αυτό είναι, πιστεύω, δεοντολογικά καταγγελταίο και μπορεί και ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων να το καταγγείλει. Θα το εισηγηθώ αυτό επιπλέον, ότι είναι και πολιτικό θέμα, γιατί κάποιοι πράγματι κάτι φοβούνται έντονα. Φοβούνται γιατί η ίδια η φύση ξέρει τι παρουσιάζει κάθε εποχή και προσέχει. Η φύση έχει και προσέχει σε κάθε περίοδο κάτι. Εμείς οι άνθρωποι και σαν άτομα και σαν σύνολα έχουμε κάποιους φόβους και προσέχουμε αυτούς τους φόβους μας, και όταν έχουμε κάποιες ικανότητες, κάποιες προτάσεις, κάποιες εισηγήσεις, κάποιες πράξεις, πραγματικά παραδειγματίζουμε με αυτά τα δεδομένα. Η κοινωνία μας όμως πρέπει να το δει πολύ πιο ευαίσθητα αυτό το θέμα και να μην είναι θύμα, και πραγματικά σας συγχαίρω. Ορίστε, εσείς. Έχουμε, ναι, έχουμε 58 παιδιά, ιδιαίτερα από τα υπόλοιπα 11.000 που έχουν διαχωριστεί. Έχει καμιά σχέση το 11.000 με τον Ηρώδη? Έχει καμιά σχέση το 98, μήπως ήρθαν 98 εξωγήινα σπερματοζωάρια? Μ' αρέσει. Αυτό. Πολύ... Έχω και 98 αρέσει, τηλεφωνήματα αρέσει. Τώρα που ήμουν στο διάλειμμα, μου κάνανε 98 τηλεφωνήματα, όχι 99, από τηλεθεατές. Γιατί έγινε αυτή η έρευνα, από ποιον έγινε, πού πήγαν τα λεφτά της Ευρώπης που δώσανε, και μάλιστα. Το άλλο που ήθελα να πω... Ακούστε κάτι. Κύριε Καβέλα, συγγνώμη, όχι, να κάνουμε μια επισήμαση για να μην μπλέξουμε τα πράγματα. Τα 98 παιδιά δεν τα προσδιορίζει το ερωτηματολόγιο ούτε η έρευνα. Η έρευνα δεν έχει καμία σχέση με τον αριθμό. Η έρευνα έχει πονηριά. 98. Όχι. Αυτό είναι δικό μου κατασκεύασμα. Το γιατί. Ωραία. Είναι άλλο από θέμα. Από πού? Εγώ τώρα, αυτό δεν έχω καταλάβει, κύριε Πουράκη. Ναι, απλώς διευκρινίζω για να μην μπλέξουμε τους ανθρώπους της έρευνας ότι ο αριθμός είναι 98
δεν έχει καμία σχέση. Τι πιστεύετε εσείς ότι συνέβη με αυτά τα 98 παιδιά δηλαδή και τα ξένα? Το τι πιστεύω είναι ένα άλλο... Που δεν μας το λέει. Είναι ένα άλλο κεφάλαιο, θέλει πολύ σύγχρονο. Ένα λεπτό. Και διαβάστε έργα και ημέρα είσαι. Ορίστε, ένας, παρακαλώ, ολοκληρώστε φαντάζομαι, ορίστε εσείς, ένας ακόμη εσείς και τέλος, γιατί δεν μας παίρνει η ώρα, ορίστε. Έχω να κάνω τις εξής ερωτήσεις. Γιατί η Ελλάδα και η Φιλανδία, γιατί η Ελλάδα και η Δανία? Γιατί δηλαδή το σημείο του πειράματος έχει πάοντε την Ελλάδα? Δεύτερη είναι ερώτηση. Το ανθρωπολογικό μέρος. Δεύτερη ερώτηση. Ανθρωπολογικά, γιατί διαφέρομαι οι Έλληνες από τους... Δεύτερη ερώτηση. Είναι πειράματος. Γιατί... Να το ολοκληρώσω ένα λεπτό. Ναι, ολοκληρώσα. Γρήγορα παρακαλώ πολύ. Δεν έχω χρόνο. Εδώ είπαμε για το... ξέχασε τώρα αυτός. Όχι. Με την ερώτηση που... Μετά, συνεχίστε. Η δεύτερη ερώτηση είναι ως εξής. Γιατί η κυρία διάλεξε μήνα που δεν έχει Πάσχα μέσα? Γιατί μπαίνει μέσα το θρησκευτικό? Νομίζω ότι χρειάζεται έρευνα αυτό και καλά θα κάνει αν υπάρχει κανένας εισαγγελέας που να ακούει να το ερευνήσει. Μάλιστα. Να ξεκινήσω από εσάς. Να πάμε έτσι πίσω και να δούμε τον κύριο Φουράκη. Για να κλείσουμε. Μια γενική ερώτηση σε όλους σας. Όχι, να ξεκινήσω από την κυρία Πλουμή. Από την κυρία Κονδύλη. Μετά από όλα αυτά που ακούσατε και μετά από όλα αυτά που κουβεντιάσαμε και τηλεφωνικά που ακούστηκαν, για συμπέρασμα, ναι. Πού φτάνουμε? Φτάνουμε σε ένα μεγάλο ερωτηματικό όσον αφορά πρώτον, πού πήγανε τα αποτελέσματα και γιατί δεν ήρθαν στο ελληνικό κράτος, τουλάχιστον απαξιωτικό για μένα. Ναι. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, τα παιδιά μέχρι... το Λύκειο όπου δόθηκαν οι απαντήσεις για τα παιδιά αυτά έχουμε στοιχεία. Από εκεί και πέρα έχουμε, ξέρουμε για την πορεία τους. Αν υποβλήθηκαν σε άλλες εξετάσεις, αν οχλήθηκαν ξανά. Όχι. Δεν έχουμε. Δεν έχουμε γιατί το ψάξαμε. Δεν έχουμε δηλαδή, στοιχεία. Με όλους που μιλήσαμε, έχουν η μία... ή δύο περιπτώσεις εξετάσεων. Δηλαδή, ή ένα ερωτηματολόγιο στο δημοτικό και ένα δεύτερο ερωτηματολόγιο στο Λύκειο. Ναι, ναι. Ή ένα ερωτηματολόγιο στο Λύκειο, ναι. Και συνεχεία στο Πανεπιστήμιο, διαχωρισμός και λήψη αίματος. Από εκεί και πέρα δεν ασχολούνται μαζί τους. Μας έχουν καταγραφεί σε κάποιο αρχείο προφανώς, ναι. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής και δεν τους χρειάζονται περαιτέρω ζητήματα. Μας διασφαλίζει κανείς ότι με τον ίδιο τρόπο που έγινε η αιμοληψία στο Πανεπιστήμιο δεν θα έγιναν και κάποιες άλλες αιμοληψίες? Δεν βγαίνει πουθενά από τη δημοσιογραφική έρευνα αυτό που λέτε. Ναι. Δηλαδή δεν βγαίνει από τη δημοσιογραφική έρευνα το γεγονός ότι στο γυμνάσιο ή στο λύκειο ή στο δημοτικό κάνανε αιμοληψίες από παιδιά. Οι αιμοληψίες γίνανε στο πανεπιστήμιο. Σωστά. Σας λέω τα αποτελέσματα της έρευνας. Επομένως, σαν τελικό αποτέλεσμα μπορούμε να έχουμε ένα σκοτεινό... Ένα ερωτηματικό τεράστιο. Ένα ερωτηματικό, σκοτεινό ερωτηματικό. Κύριε Αντωνάκη. Γρήγορα κύριε Χαρδαβέλα, θα πω τα εξής. Πριν πει για τον Άκη, με καλούνε διότι... Εντάξει. Πιέζει ο χρόνος. Δεν μπορώ... Τα λεφτά. Δεν μπορώ να δεχτώ... Διαφημίσεις ότι... και μετά. Είμαστε στον επίλογο της σημερινής μας εκπομπής. Είμαστε στον κύριο Αντωνάκη, για να κάνουμε έτσι την βόλτα μας τελική. Αλλά, επειδή εγώ γουστάρω πολύ τους τσιρικάς που εδώ πέρα και... Τι θες πάλι. Μου το έπεσε, δεν με πάει, με τρελάνε. Μας κλείσουν τον σταθμό. Το θυμήθηκε τώρα. Κάτσε να μιλήσει τα παιδιά λίγο. Λοιπόν, εσύ λοιπόν που θες να ρωτήσεις τον κύριο Φουράκη, πώς λέγεσαι? Ονομάζομαι Πέτρος. Πέτρος. Τι τάξη πηγαίνεις? Τρίτη γυμνασίου. Σου κάνω μια πολύ κρίσιμη ερώτηση τώρα. Πώς ξέρω να απαντήσεις. Τι ομάδα είσαι? Δεν είμαι, δεν ασχολούμαι. Μπράβο. Μπράβο, μέγιστε. Ελληνικά. Α, εκεί να το λέει. Το ποδόσφαιρο είναι το όπεν του λαού. Ακριβώς. Λέγε λοιπόν, τι θέλω να ρωτήσω στον κύριο Φουράκη. Στον κύριο Φουράκη. Άμα... Περιμένετε. Το ξέχασες? Γιατί έχω... Έχει τράκμα ο καημένος, εντάξει. Άμα στα παιδιά του 83 δοκιμάζονται ψυχοτρονικά όπλα για να δούμε πώς θα αντιδράσουν αυτά. Και οπότε να τα χρησιμοποιήσουν και στο λαό, ο οποίος έχει... Δεν μπορώ να το πω αυτό το πράγμα. Άμα ξέρετε. Δεν ξέρω για τα ψυχοτρονικά. Πού να ξέρει. Δεν βλέπεις ότι είμαστε αποβλακωμένοι, παιδί μου. Εκείνο που μπορώ, να σου πω, μόνο ότι τα στοιχεία των παιδιών πάνε στην Αγγλία φτάνει.
Η Αγγλία κάνει σχέδια για οτιδήποτε θέμα για 150 με 200 χρόνια. Σχεδιάζει λοιπόν κάτι για το μέλλον. Να είναι έτοιμη για τα πάντα. Εγώ λέω να αποσυμφωνήσουμε λίγο το θέμα και να μην πάμε σε τόσο πράγματα περίεργα. Κύριε Καρδαβέρα, να μείνουμε στο ερώτημα που υπάρχει. Ποιος τα έχει και γιατί τα έχει. Τι? Να μείνουμε στο ερώτημα που δυστυχώς δεν απαντήθηκε. Ποιος τα έχει και γιατί τα έχει τα στοιχεία αυτά από την έρευνα των παιδιών. Αυτό θα το δείξει. Θα ασχοληθείτε. Δυστυχώς θα ασχολείται πάρα πολύ στην άλλη εκπομπή. Ναι. Τον έχει επηρεάσει η αγωγή του φουραγή. Όταν θα αποκαλυφθεί το πλήρες σχέδιο μιας άλλης μεγάλης υποθέσεως συνδέεται, δίχως να έχει άμεση σχέση. Ένα νέο παραδικαστικό και παραπολιτικό κύκλωμα. Για το οποίο σας πληροφορώ ότι έχω εγγράφως ειδοποίηση, καταθέσει, στην Λάριο Πάγο και στην Ένωση Δικαστικών και σε... Εγώ θα το βγάλω αυτό. Θα πάμε μαζί φυλακή μετά. Τσιγάρα καπνίστε κύριε Φουράκη. Θα μας δώσουν μέλλον. Αυτό και για μήνυμα για εκείνο που κινεί ως την διαδικασία. Κύριε Αντωνάκη, λοιπόν, συνεχίστε το ερώτημά μου που είπαμε από την αρχή. Τι έχει μείνει από όλα αυτά σήμερα? Παρεπιπτόντως, επειδή είμαι ο μόνος που κατέθεσε στον ανακριτή με βάση τις προηγούμενες εκπομπές που είχαμε κάνει πριν από 2,5 χρόνια, σας πληροφορώ ότι η δικαστική λειτουργός είχε δείξει μεγάλο ενδιαφέρον και οι ερωτήσεις της βέβαια δεν ήταν συγκεκριμένες γιατί δεν μπορούσε να αντιληφθεί όλο αυτό το πράγμα που προέρχεται. Επί του ερωτήματός σας τώρα, δεν μπορεί κανένας μέσος νους να δεχθεί ότι μια παθολογική, για παθολογικά νοσήματα έρευνα ιατρική μπορεί να περιέχει ερωτήσεις γύρω από τα μάγια, τα φαντάσματα, τις φαντασίες και τα περίεργα όνειρα. Δεύτερον, προσωπικά και αφορά τον εαυτό μου, θέλω να πιστεύω και το πιστεύω ότι δεν μπορεί να έχει άμεση σχέση ή οποιαδήποτε σχέση η ελληνική ακαδημία γύρω από την έρευνα αυτή. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου, δεν την αλλάζω. Λοιπόν. Και ως επίλογο, ναι, θα βάλω τα λόγια ενός προσοκρατικού μέγα αρχαίου Έλληνα φιλόσοφου του Ηράκλειτου, ο οποίος έλεγε τα εξής: η σοφία, δηλαδή η αλήθεια, δεν μπορεί να αποτελεί τμήμα της γνώσης του κόσμου, διότι θα έπρεπε να συμπεριλάβει και το αντίθετό της, δηλαδή το ψέμα. Κύριε Ντόνα. Κύριε Καρδαβέλα, είναι μια πολύ περίεργη υπόθεση. Αναφυσβήτητα αυτή η έρευνα δόθηκε από μακριά. Αναφυσβήτητα στήχησε πάρα πολλά χρήματα. Δεν μπορείς να πείσεις όλους τους γυναικολόγους με ευθύρες να παρακολουθούν τα παιδιά στην ενδομήτριο ζωή. Και τα αποτελέσματα θα μείνουν μυστικά για μας, κύριε Καρδαβέλα, δυστυχώς. Κύριε Κλήμη. Καταρχήν, δεν πρέπει να πούμε ότι τέτοιου είδους προγράμματα γίνονται ανατακτά χρονικά διαστήματα στις ευρωπαϊκές χώρες και εντάσσονται στην κατηγορία cross-section, αλλά αν δεν κάνω λάθος, για περιγενετικές μελέτες. Στην παρούσα όμως εδώ περίπτωση έχουμε μεταβάλει τη λέξη μελέτη και την έχουμε κάνει περιγενετικό πείραμα. Γιατί αν κρίνουμε από τα λόγια της καθηγήτριας που μίλησε προηγουμένως, δεν ήταν καθόλου διαφωτιστική, αλλά ήταν σε ένα κομμάτι που μίλησε, εξετάζουμε τη θνησιμότητα, δηλαδή τη διάρκεια ζωής των παιδιών. Άρα μας παραπέμπει στην ενδομήτρια περίοδο εξέτασης ή πειράματος ή όπως μπορεί να το πει κανένας. Άρα θα πρέπει να βγουν τα αρμόδια κλιμάκια και των δύο υπουργείων, και το παιδείας και το υγείας, για να ξεκαθαρίσουν απευθείας και να πούν ότι έγινε αυτό, έγινε έτσι, για να μην υπάρχει πρόβλημα και μυστικότητα σε όλα αυτά. Και να μην υπάρχει ανησυχία στους γονείς. Κύριε Καβακόπουλε. Είναι φανερό ότι έχουμε ένα πολιτικό, κοινωνικό, νεομυθολογικό θρύλο πλέον εδώ πέρα, σε αυτήν την ιστορία. Δεν το αναλύσαμε βέβαια έτσι. Ο οποίος όμως αποκαλύπτει ότι έχει μια ύποπτη αφιβόλου νομιμότητας παρασκηνιακή δράση. Κάθε θρύλος, άμα το ψάξουμε, έχει από πίσω κάποια πραγματικά γεγονότα. Δηλαδή, κανένας θρύλος δεν είναι τυχαίος. Όλοι κάτι έχουν από πίσω να αποκαλύψουν. Αυτό που βλέπουμε πίσω από αυτό το θρύλο είναι ότι περιμένουμε την ανθρωπότητα να εξελιχθεί. Έχει να κάνει δηλαδή με τις μεταλλάξεις όλη αυτή η ιστορία. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι είμαστε προβλέψιμοι κατά μεγάλο ποσοστό. Γίνονται πειράματα πάνω μας, δηλαδή είμαστε κατά κάποιο τρόπο πειραματόζωα και του εαυτού μας. Δεν θέλω να πω ότι υπάρχουν οργανώσεις που το κάνουν αυτό αναγκαστικά. Απλώς όμως είμαστε πειραματόζωα πλέον.
Και ελπίζουμε κάποια στιγμή ότι θα έρθει μια θεϊκή εισβολή στον πλανήτη μας, μια αστρική, ας το πούμε, επιρροή που θα αλλάξει τα γεγονότα, που θα δημιουργήσει νέα δεδομένα, νέους ανθρώπους και θα αλλάξει το σκηνικό προς το καλύτερο. Κατά τη γνώμη μου, η βάση του αυτού του θρύλου είναι η ελπίδα μας για αυτό το πράγμα. Ότι θα έρθουν κάποιοι που θα αλλάξουν το σκηνικό. Μάλιστα. Και ίσως υπάρχουν σκοτεινές δυνάμεις που προσπαθούν αυτούς τους ανθρώπους να τους προβλέψουν, ας το πούμε, να τους εντάξουν μέσα στο, και να τους καταπολεμήσουν, να τους εντάξουν μέσα στα σχέδιά τους. Αυτό νομίζω ότι είναι η αλήθεια πίσω από όλα αυτά. Δηλαδή, αυτό που μπορούμε να εντοπίσουμε και αυτό που κατά τη γνώμη μου πραγματικά συμβαίνει. Κύριε Κουντούρη. Περάσαμε ένα ενδιαφέρον Σαββατόβραδο πάλι, χάρη στα δύο κομβικά ερωτήματα που θέσατε. Ποιος έκανε την έρευνα και πού πήγαν τα αποτελέσματα. Από τη δική μου πείρα, γιατί έχω λάβει μέρος σε άπειρες έρευνες, όταν γίνεται κάτι τέτοιο, διορίζεται ένας διευθυντής της έρευνας. Εμπροκειμένου εδώ πρέπει να είναι η καθηγήτρια ψυχιατρικής και η Αγγλίδα συνάδελφός της. Ότι έγινε η έρευνα. Δεν είναι ψυχιατρικής, παιδιατρικής. Με συγχωρείτε. Ευχαριστώ για τη διόρθωση. Περάσπιζω με τον κλάθο. Λοιπόν. Φανερά συγκεντρώθηκαν τα αποτελέσματα, κάπου πήγαν. Η ταπεινή μου γνώμη είναι ή αξιολογηθήκαν και ξεχαστήκαν, γιατί όντως ήταν πολύ χαμηλής ποιότητας το ερωτηματολόγιο για το ζητούμενο, ή το πιο πιθανό είναι αυτοί που ήταν ταγμένοι να το αναλύσουν, μάλλον δεν πληρωθήκαν και δεν κάναν τη δουλειά. Αυτή είναι η άκρως ελληνική. Κύριε Φουράκη, εγώ δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Ό,τι έχω να πω, έχω γράψει αναλυτικά ίσω συγκεκριμένο βιβλίο και δεν μπορώ επίσης, για το λόγο που σας είπα προηγουμένως, επειδή βρισκόμαστε σε μια δικαστική έρευνα. Θα μπορούσα, αν δεν είμαστε σε αυτό το σημείο, να αποκαλύψω έγγραφα από τους δικαστικούς φακέλους που θα προκαλούσαν εκπλήξεις. Αλλά αυτό το πράγμα δεν είναι ούτε νομικά, ωραία, ούτε δεοδορικά. Άρα λοιπόν, σωστά, εκείνο που καταλαβαίνω είναι ότι θα πρέπει να περιμένουμε τη δικαστική απόφαση. Η απόφαση. Και θα ξαναβρεθούμε εδώ πέρα, μπας και προχωρήσουμε ένα βήμα παρακάτω. Θα ξαναβρεθούμε. Για να πέσει ο κ. Κουντούρης ένα ωραίο και ευχάριστο βράδυ. Για εσάς δουλεύουμε. Θα έχουμε την προέκταση που σας είπα προηγουμένως. Θα έχουμε την παρέμβαση ενός σημαντικού παραδικαστικού κυκλώματος μέτρα την Καλαμάτα. Μέτρα την Καλαμάτα και την. Θα μας δώσει φυλακή ο Φουράκης το βράδυ. Και την Ευρυτανία. Θα βγάλουμε πολλά πράγματα. Άντε, μακάρι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που έσκοτάσατε αυτό το βράδυ και εσάς και εσάς. Θα πούμε την Τρίτη το βράδυ. Εμείς καλό σας βράδυ. Χαίρετε.